Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Σέντρινες και Φιλίας. Καλώς ήρθατε στο μεγαλύτερο τέρμπι της Ευρώπης, στο μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις τρεις νίκες, αρχής γενομένης από σήμερα. Διαιτές του αγώνα, κύριοι Κότας, Καρακατσούνης, Παναγιώτου. Κομισάριοι, ο κύριος Καρούσης με τον κύριο Ελευθεριάδη. Δίπλα μου στο σχολιασμό του παιχνιδιού, ο προπονητής Γιώργος Καλαβατάκης. Κότ, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Και οι συνάδελφοι στον αγωνιστικό χώρο, στον φάκο του φιλοξενούμενου Παναθηναϊκού, ο Μιχάλης Πέτκοφ, και στον φάκο του πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης Ολυμπιακού, γηπεδούχου σήμερα, Κώστας Κουλάς. Θα κάνουμε την πρώτη μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουβάρι του πρώτου τελικού, να πούμε τα πρώτα στοιχεία από τις δύο ομάδες και να αναλύσουμε το πώς έχουν σχεδιάσει τη στρατηγική τους οι δύο προπονητές, ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Αργύρης Πεδουλάκης. Σε λίγο και πάλι μαζί στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ, ακριβώς 6 λεπτά με βάση το κεντρικό ταμπλό του γηπέδου για το τζάμπολ του πρώτου τελικού της Α1, κυρίες και κύριοι. Παρέα θα είμαστε με τον Γιώργο Καλαφατάκη, coach. Ένα μεγάλο παιχνίδι, το μεγαλύτερο μπασκετικό ντέρμπι της Ευρώπης. Πάρα πολλοί κόσμοι περιμένουν να μάθει όχι μόνο τι θα γίνει σήμερα, αλλά και στη σειρά των τελικών. Να θυμίσουμε το δεύτερο μάτς θα γίνει στο ΆΚΑ την Κυριακή, το τρίτο μάτς Τετάρτη, και εφόσον χρειαστούν και άλλα παιχνίδια, να εξαντληθεί δηλαδή η σειρά, θα πάμε επόμενη Κυριακή και Τετάρτη. Όπως το είπες, είναι, θεωρώ ότι δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο παιχνίδι της Ελλάδας, είναι και της Ευρώπης, όπως το είπες. Θεωρώ ότι είναι οι καλύτερες ομάδες τα τελευταία χρόνια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και είναι τιμή για το ελληνικό μπάσκετ να μας εκπροσωπούν οι δύο μεγάλοι αυτοί σύλλογοι. Ευελπιστώ ότι θα δούμε ένα παιχνίδι ανάλογο της αξίας και της ποιότητας που έχουν, σε αθλητικά πλαίσια, με τέτοια ατμόσφαιρα. Πιστεύω ότι όχι μόνο όσοι βρίσκονται εδώ, αλλά όλη η Ελλάδα είναι στημένη στη τηλεόραση, περιμένει να δει με αγωνία και τους μεν και τους δε το αποτέλεσμα. Πιστεύω θα είναι πολύ δύσκολο για να κάνουμε προγνωστικά. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Αυτό που γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι, και ενώ μετά την σύνδεση του Παναθηναϊκού βλέπουμε και τους 12 του Ολυμπιακού. Ακούσατε και από τον εκπονητή του γηπέδου, αλλά τον είδατε κιόλας, ότι ο Έσυλο είναι στη δωδεκάδα. Ο οργανισμός του Αμερικανού όμως είναι καταβεβλημένος, διότι λαμβάνει αντιβιωτική αγωγή. Νοσηλεύτηκε και μάλιστα δύο φορές στο νοσοκομείο με γαστρεντερίτιδα. Έχουμε και λέμε, ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη επίδεση στο πρωτάθλημα με 86,5 πόντους κατά μέσο όρο σε 31 μάτς. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη άμυνα με 62,2 σε εισάριθμους αγώνες. Για να δούμε πού θα κυμανθούν οι αριθμοί αυτοί, πώς έχουν ετοιμάσει την στρατηγική τους οι δύο πολύ άξιοι προπονητές, κύριος Μπαρτζόκας, ο πρώτος Έλληνας που πήρε την Ευρωλίγκα μετά από 10 αποτυχημένες προσπάθειες, και ο Αργύρης Πεδουλάκης. Αυτό που είπε, σε δύο Έλληνες προπονητές, πιστεύω η χρονιά των Ελλήνων, να καταλάβουν όλοι ότι ο Έλληνας δεν υπολείπεται σε τίποτα από κανένα. Απλά πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες και στους Έλληνες προπονητές. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πλέον κατηρτισμένοι και τόσο ικανή, όχι μόνο για τον ελληνικό χώρο που είναι ο πιο δύσκολο, το πιο δύσκολο πρωτάθλημα στην Ευρώπη ακόμα και τώρα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την τακτική και όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν μπορούμε, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι τακτική μπορεί να έχουν δουλέψει όλες αυτές τις μέρες. Για αυτούς σήμερα ξεκινάει το διατάφτα, το πρωτάθλημα. Εντάξει, μπορεί να μην υπάρχουν πολλά μυστικά, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα φανεί στο παρκέ το πώς έχει προγραμματίσει ο καθένας από τους δύο το παιχνίδι. Υπάρχουν νέα κυρίως από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό το λόγο εδώ βλέπουμε τον Κιντέλ Γουτ, τον Αμερικανό, μαζί με τον Ελληνοαμερικανό ατζέντη Άτι Μπουτογιάννη. Είναι μάνατζερ και του Κώστα Κουφού και μας απασχόλησε τις προηγούμενες μέρες με το φαξ που απέστειλε στην Ελληνική Ομοσπονδία Μπάσκετ και δημιούργησε δυσαρέσκεια για την άρνηση του Κουφού να μην αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Πάμε λοιπόν πρώτα στον πάγκο του Ολυμπιακού, στον Κώστα Σκουλά. Καλησπέρα Κώστα. Τελικά βλέπουμε τον Έσυλο στη δωδεκάδα, αλλά ο Αμερικανός είναι αρκετά καταβεβλημένος. Καλησπέρα και από μένα
από τον αγωνιστικό χώρο, πράγματι. Εκεί εμφανούσε αδυνατισμένο, θα συμπλήρωνα εγώ, Κώστα, από την περιπέτεια που είχε με την γαστρεντερίτιδα. Είναι εξασθενημένο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα τον χρησιμοποιήσει. Άλλωστε, έχει κάνει μία προπόνηση την τελευταία εβδομάδα. Αυτός που είναι καλά και θα αγωνιστεί σίγουρα είναι ο Στράτος Περπέρογλου, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό στο μεταθάρσιο του δεξιού ποδιού. Άρα ο Ολυμπιακός αγωνίζεται πλήρης μετά από αρκετό καιρό, εγώ θα έλεγα μετά το Final Four του Λονδίνου, όπου ήταν όλοι οι παίχτες, γιατί μετά είχε πρόβλημα το Σερμαντίνη, με τον Κατσίβελη, με τον Λό και με τον Περπέρογλου. Πάμε και στον πάκο του φιλοξενούμενου Παναθηναϊκού, στον Μιχάλη Πέτκοφ. Έλα, Μιχάλη. Καλησπέρα και από μένα από τον πάκο του Παναθηναϊκού. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα έχει έρθει εδώ η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη. Σίγουρα θέλει να ξεκινήσει δυναμικά τη σειρά των τελικών. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας τεχνικός δίνει τις τελευταίες οδηγίες στους παίκτες του, πέρα από το καθαρό μυαλό και την αυτοσυγκέντρωση που πρέπει να έχουν. Τους ζητάει αυτή τη στιγμή να καταθέσουν ψυχή, να βγάλουν καρδιά. Συνήθως αυτά είναι τα στοιχεία που κρίνουν ένα ντέρμπι. Σύμφωνα με τα πρώτα πράγματα που βλέπω στο πινακάκι του Αργύρη Πεδουλάκη, ο Ούκιτς αναλάβει το δύσκολο μαρκάρισμα του Σπανούλη, προσπαθώντας να αποτρέψει τη δημιουργία του, και του ζητάει βέβαια να έχουν σωστές επιλογές στην επίθεση και να παίξουν καλή άμυνα. Είναι η 8η φορά σερί που συμμετέχουν στους τελικούς ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, 13η στην ιστορία τους, από το 92-93 και τεύθεν. 8 τρόπαια Παναθηναϊκός, 4 Ολυμπιακός. Και έχει ενδιαφέρον ένα στοιχείο ότι κατά 83% η ομάδα που κερδίζει το πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών κατακτά και το πρωτάθλημα. Έχει σπάσει η έδρα 4 φορές. Το 99, το 2009 και το 2011 από τον Παναθηναϊκό, το 1993 από τους Ερυθρόλευκους. Όμως αυτός που συνήθως κερδίζει το πρώτο μάτς παίρνει και τον τίτλο, τουλάχιστον στις μεταξύ τους μονομαχίες που είναι 12 μέχρι τώρα και φέτος γίνονται 13. Εντάξει, οι παραδόσεις λέει, εντάξει, είναι, εγώ θεωρώ ότι οι στατιστικές είναι ενδεικτικό πράγμα, δεν καθορίζει πάντα το παιδί, την πραγματικότητα. Απλώς αυτός που έχει το αβαντάζ και κερδίζει το πρώτο παιχνίδι συνήθως ξεκινάει και έχει το πρώτο χέρι. Αλλά έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά αυτή η σειρά και πιστεύω θα γίνουν μάχες και καλά παιχνίδια. Ο Βασίλης Πανούλης, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ήταν ο πρώτος που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Προχθές έγινε πατέρας για τρίτη φορά και πάλι η σύζυγός του έβγαλε γιο. Πριν από 15 μέρες έγινε πατέρας για πρώτη φορά το αντίπαλον δέος, ο αρχηγός και ηγέτης του Παναθηναϊκού Δημήτρης Διαμαντίδης. Εκείνος έκανε κόρη. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα στους δύο κορυφαίους μπασκετμπολίστες που διαθέτει αυτή τη στιγμή το ελληνικό μπάσκετ. Σπανούλης μαζί με Πρίτεζη, Κατσίβελη. Αυτό δεν είναι και τόσο μεγάλη έκπληξη, διότι ο Λό δεν είναι έτοιμος. Ο Πάουελ και ο Παπανικολάου είναι οι 5 για τον Ολυμπιακό. Από τον Παναθηναϊκό, Διαμαντίδης, Ούκιτς, Ματσιούλης στο 3, Γκίστ στο 4 και ο Λάσμε, ο Γκαμπονέζος, σε θέση 5. Για να δούμε πώς έχουν σχεδιάσει τον βασικό άξονα της στρατηγικής τους οι δύο προπονητές. Τζάμπολ, το οποίο θα το κερδίσει ο Γκίστ με τη βοήθεια του Λάσμε. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Ούκιτς. Για τον Ματσιούλης, ο Λιθουανός για τον Διαμαντίδη, τον κυνηγάει ο Κατσίβελης. Γίνει και ο Πάουελ. Επιθετικό το catch-out στην πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Διαμαντίδης αναγκάζεται να πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Υποπίπτει στο πρώτο λάθος. Ο Διαμαντίδης. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό με Κατσίβελη και τώρα Πάουελ. Σπανούλης. Παπα-Νικολάου έξω από το τρίποντο για τον Κατσίβελη. Εδώ υπάρχει προφανής διάθεση να μην δοθεί, να δοθεί το ελεύθερο σουτ. Ο Πρίτεζης έκανε το χουκ. Όπως είδατε, κόπηκε η μπάλα. Λάσμε. Για τον Νούκιτς, ο Κροάτης έμεινε μόνος του. Θετικό rebound από τον Λάσμε. Αριστερό χουκ. Ούτε αυτός. Η μπάλα είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Για να δούμε εδώ και πάλι τη φάση. Οι Ερυθρόλευκοι ζήτησαν
goaltending. Οριακό, οριακό αυτό που συνέβη. Με τη βοήθεια και του replay. Σπανούλης. Για τον Κατσίβελη. Ο Κροάτης ο Ούκιτς παρακολουθεί τον Σπανούλη, ο οποίος τώρα παίρνει αριστερό διάδρομο, αλλά πασάρει την μπάλα για τον Πρίντεζη. Το φάουλ από τον James Gist. Το πρώτο. Και μάλιστα ο Αμερικανός είναι και ο πρώτος. Αγαπητοί που χρώνεται με φάουλ. Σας ενημερώσουμε και σας υπενθυμίζουμε να μην χρησιμοποιείτε λέιζερ. Υπάρχει κίνδυνος στη πορεία της ομάδας. Το σκορ δεν έχει ανοίξει. Γίνονται παρενέσεις από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Για ηρεμία. Σπανούλης από τα 5 μέτρα. Αμυντικό rebound από τον Ματσιούλης και τώρα ο Ούκιτς σε μια νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Το σκορ ακόμα δεν έχει ανοίξει. Το σεφ. Λογικό το βλέπω. Είναι νευρική ακόμα. Είναι πολύ... ψάχνουν τα πατήματά τους. Να κάνουν όσο καλύτερα συνέχεια ξεκινούν. Ο Κις θέλει να μπει μέχρι μέσα. Θα αστοχίσει και θα πάρει το φάουλ που υποδεικνύει ο τρίτος ρέφερι. Ο μοναδικός από τους τρεις που δεν είναι διεθνής. Ο κύριος Χρήστος Παναγιώτου. Εδώ και πάλι. Χρεώθηκε με το πρώτο φάουλ του ο Τζος Πάουελ, όχι, ο Πρίντεζης. Πρώτη ελεύθερη βολή από το Κίστ. Είναι δεδομένη, είναι δεδομένη η νευρικότητα που υπάρχει. Σχεδόν φτάνουμε στο πρώτο δίλεπτο και να η πρώτη ελεύθερη βολή. Ανοίγει το σκορ ο James Gist με τον πρώτο δικό του πόντου Σπανούλης. Πρίντες και τώρα από Παπα-Νικολάου παίρνει την εσωτερική. Θα ανακαρφώσει με δύναμη κόβεται από τον Λάσμε. Διαμαντίδης που κλείνει τον δρόμο από Παπα-Νικολάου. Αυτός τελικά χρεώθηκε το πρώτο φάουλ του Ολυμπιακού. Γκίστ. Στη γωνία τον Αλκάριο Πρίντεζης. Βγαίνει ο Κατσίβελης πολύ ωραία μπροστά από τον Ματσιούλης. Παπα-Νικολάου με πολύ ωραίο διασκελισμό. 2-1 από το πρώτο καλάθι του Κώστα Παπα-Νικολάου. Τον εφηνιδιασμό. Καυτή ατμόσφαιρα στο σεφ. Και το φάουλ από τον Κατσίβελη. Τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Υπάρχει τρομερή ένταση και φοβερή ατμόσφαιρα πιστεύω στο παιχνίδι. Ελπίζω να πάει έτσι μέχρι το τέλος και να απολαύσει όλος ο κόσμος ένα καλό παιχνίδι. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό με τον Ματσιούλης. Θα πάρει την μπάλα έξω από τη ρακέτα ο Γκίστ. Με πλάτη έχει τον Πρίντεζη. Γκίστ. Ωραία προσπάθειά του αλλά δεν τα καταφέρνει στο τελείωμα. Καινούργια επίθεση με τον Ολυμπιακό με τον Δημήτρη Κατσίβελη. Πρίντεζης. Έχει αυτό τώρα την πλάτη ο Κίστ. Σουτάρει όμως για τρίποντο ο Κατσίβελης. Αλλά ο νεαρός δεν είναι αποτελεσματικός. Από τα χέρια του Λάσμε. Υποστηρίζει ο Σπύρος Γκόντας ότι βγήκε η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και πάλι φάση βέβαια ξεκάθαρα από τα χέρια του Καμπονέζου έφυγε εκτός. Παρκέ, 2-1 πόδια και ανανέωση, μένει στα 19 δηλαδή γιατί εδώ και δύο χρόνια έχουν αλλάξει οι κανονισμοί ως προς το χρονόμετρο των 24. Θα πάρει την παράτη τώρα χαμηλά ο Παπα-Νικολάου, έχει στην πλάτη του Ματσιούλης, θα γυρίσει ο Παπα-Νικολάου, πασάρει στον Πάουελ, αλλά η μπάλα φτάνει στα χέρια του Ούκιτς. Ούκιτς, 2-1. Είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να παίξει σε παιχνίδι. Αυτό ο Ολυμπιακός που... να τρέξει. Είναι το στυλ του διαφορετικό. Δεν συνεννοούνται καλά Πρίντες με το Σπανούλη. Ούκιτς για το Διαμαντίδη. Υπάρχει όπως είπαμε νευρικότητα. Αυτό που βλέπω αυτό... και βλέπεις τι καλάθια κάνονται στα πρώτα λεπτά. Και δύο προσπάθειες από τον Λάσμε με την τρίτη από τον Γκίστ όμως. Ο Παναθηναϊκός παίρνει αέρα ενός πόντου. 2-3 από τον James Gist. Ο οποίος έχει πετύχει και την βολή αλλά και το καλάθι τώρα μετά το επιθετικό rebound. Σπανούλης για τον Πρίντεζη και τώρα ο Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου το επιχειρεί για τρεις. Πηδάει πολύ ψηλά ο Πάουελ από τα δικά του χέρια τώρα. Βγαίνει εκτός παρκέ. Το υποδεικνύει ο κύριος Καρακατσούνης, ο δεύτερος ρέφερι και αυτός διεθνής από το Σύνδεσμο Μαγνησίας. Ο Γκόντας είναι Αθηναίος.
Το Παναγιώτου είναι από το σύνδεσμο Αχαΐας Ηλίας. 2-3. 6 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. Διαμαντίδης τον μαρκάρει ασφυκτικά ο Κατσίβελης, που είναι και πιτσιρικάς και έχει πνευμόνια. Αλλά αυτά είναι αριστερά για τον Νούκιτς. Ριβέρς από τον Κροάτι. Πολύ εντυπωσιακή κίνηση από τον Νούκιτς. 2-5. Από τον Ρόκο λένε Νούκιτς. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί ξανά πριν από πολύ καιρό, πριν από 4 μήνες. Μάλιστα τότε έπαιζαν ακόμα για τον Παναθηναϊκό Καπόνο με τον Μπάντς. Ο Κατσίβελης ένα ακόμα τρίποντο. Είναι προφανές ότι ο Πεδουλάκης αφήνει αμαρκάριστο το τρίποντο του 22χρονου γκάρ. Λάσμε για τον Ματσιούλη, ο Λιθουανός στάρει για 3. Από τα 6.75 δικαιώνεται για αυτή την επιλογή. Και πολύ γρήγορα ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-8. Αυτό ακριβώς, έχει ρισκάρει αυτήν το σούτ του Κατσίβελη, γιατί είναι ο πιο υποτίθεται άπειρος από τους υπόλοιπους. Βέβαια είναι ένας παίκτης ο οποίος πολύ χρήσιμος και κάνει πολλή δουλειά, αλλά τώρα έπρεπε να σουτάρει, ήταν μόνος τελείως. Πολύ σωστά. Άλλωστε στο κορυφαίο αυτό επίπεδο, coach, οι προπονητές ρισκάρουν κάτι υποχρεωτικά σχεδόν. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Είμαστε στα μισά της πρώτης περίοδου. Το μεγάλο ντέρμπι, το κορυφαίο της Ευρώπης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Λάσμε. Δεν ήταν και τόσο φρόνιμη η προσπάθειά του. Κατσίβελης θέλει να φτάσει μέχρι μέσα. Πασάρι για τον Πάουελ. Ο Αμερικανός είναι καλός σουτέρ. Ειδικά από αυτή τη θέση. Από τα 5 μέτρα είναι μέτρ. 4-8 από τον Τζος Πάουελ. Είναι πιο καλός από τα 3-4 μέτρα παρά από τον low post. Είναι πιο πολύ 4. Ο Ολυμπιακός σουτάρει με 2 στα 6 δίποτα, 0 στα 3 τρίποτα. Δηλαδή συνολικά 2 στα 9 σουτ. Συνήθως ο γηπεδούχος έχει την πίεση. Αυτό συνήθως. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι το άγχος του γηπεδούχου που έχει την πίεση, αυτό που λες. Ενώ ο Παναθηναϊκός σουτάρει με 2 στα 7 δίποτα, αλλά 1 στα 2 τρίποντα. Έχει πάρει 3 επιθετικά rebound, έχει ανανεώσει επιθέσεις. 2-2 τα λάθη. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η φοβερή μπασκετική μάχη μεταξύ των τελευταίων πρωταθλητών Ευρώπης. Διαμαντίδης με τον δεξιό διάδρομο. Ούκιτς για τον Ματσιούλης. Ο Λιθουανός αστοχή από τα χέρια του Τσαρτσαρή που πέρασε το παιχνίδι. Η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πολύ κοντά ο κύριος Γκόντας δίνει κατοχή στον Ολυμπιακό. Σλούκα στο παρκέ. Και νομίζω ότι φοβήθηκε λίγο στο σουτ. Ο Κατσίβελης πήγε καλά στην άμυνα, αλλά γι' αυτό αντικαταστάθηκε. Ο Κατσίβελης είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει πάρα πολλές δουλειές στο γήπεδο. Απλά είναι. Το τελευταίο διάστημα έχει καθιερωθεί. Θέλει χρόνο να πάρει το σουτ, ναι. Δεν είναι ακόμα έτοιμο στην επίθεση. Εντάξει. Θέλει τον χρόνο του. Δεν έχει πάρει το ρόλο στην επίθεση. Ο νέος Λούκας είναι πιο επιθετικός παίκτης. Ακριβώς. Και όλες τις προηγούμενες μέρες συζητούσαμε για αυτά τα δύο παιδιά, και για τον Σλούκα και για τον Κατσίβελη, ότι με αποδυναμωμένο τον Λό λόγω της γαστρεντερίτιδας, οι δύο Έλληνες θα έπαιρναν ρόλο δίπλα στο Σπανούλη. Φρίτεζης έκανε μια πολύ ωραία τρίπλα για να ξεμαρκαριστεί από τον προσωπικό του αντίπαλο. Τελικώς ο κύριος Παναγιώτου χρεώνει με φάουλ τον Κώστα Τσαρτσαρή μαζί με τον Λάσμε. Αυτοί οι δύο συγκροτούν τη front line. Τον έβαλε 4 το Τσαρτσαρή, γιατί παίζει σαν 5 να προστάρει τον Πρίτεζη, θεωρώντας ότι ο Πρίτεζη δεν είναι και το καλύτερο του άμυνα στο low post. Ετοιμάζεται και ο Άρτι Κουίν, ο Αμερικανός, με την πρώτη ευκαιρία. Δέχεται τώρα οδηγίες από τον Σωτήρη Μανολόπουλο και τον Γιώργο Βόπορα. Σπανούλης. Σπανούλης θέλει να σπάσει την μπάλα για τον Πρίτεζη, ο οποίος κάνει φάουλ στο Διαμαντίδη για να σταματήσει τον ευνηδιασμό. Πολύ σωστά. Τον ευνηδιασμό. Πολύ σωστή η επιλογή του Πρίτεζη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει υποπέσει σε 3 λάθη. Γκουίν στο παρκέ στη θέση του Τσαρτσαρή. Αυτός τώρα θα κάνει δίδυμο με τον Λάσμε. Ο Ματσιούλης είναι στο 3. Διαμαντίδης και Ούκιτς είναι δύο περιφερειακοί, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει με Σλούκα, Σπανούλη και Παπανικολάου στην περιφέρεια. Στο 4 είναι ο Πρίτεζης και στο 5 ο Τζος Πάουελ. Έκανε δεύτερο φάουλο Τσαρτσαρής, Κώστα, και αυτό εσπεσμένα έβαλε τον Γκουίν. 4-8, Διαμαντίδης για τον Γκουίν. Ούκιτς θέλει να παίξει ένα εναντίον ενός με τον Σπανούλη. Το κερδίζει με δύσκολο σουτ και χωρίς πολλή ισορροπία. Το έχει αυτό όμως ο Κροάτης. 4 η πόντη του Ούκιτς, από 3 ο Ματσιούλης με τον Κίστ. Σπανούλης αναλαμβάνει δράση και πετυχαίνει καλάθι.
6-10 από το πρώτο καλάθι του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι σε ένα μεγάλο τελικό της Α1 και με το διαβασμένο μπάσκετ που παίζει και ο Παναθηναϊκός όπως και ο Ολυμπιακός, πρέπει να αναλάβει από πολύ νωρίς πρωτοβουλία στην επίθεση. Λάσμε για τον Γκουίν. Ο Γκουίν σουτάρει από τη γωνία και ευστοχεί και δικαιώνει τον προπονητή του για αυτή την επιλογή και για αυτή την απόκτηση γενικότερα. 6-13 από τον RT Queen. 2 τρίποντα στα 4 ο Παναθηναϊκός, 0 στα 3 ο Ολυμπιακός ακόμα, διότι παίζει ψηλά, βγαίνει ψηλά η άμυνα του Παναθηναϊκού. Σουλούκας για τον Πρίτεζη με το hook. Πολύ ωραίο καλάθι μπροστά από τον Γιώνας Ματσιούλης. 8-13 και μάλιστα είναι το πρώτο καλάθι από τον Πρίτεζη. 2 και Παπα-Νικολάου, 2 Πάουελ, 2 και Σπανούλης. Διαμαντίδης κάνει μια βόλτα και βγαίνει έξω. Λάσμε, εκεί δεν απειλεί τόσο. Ο Πάουελ βγαίνει στα heads out ψηλά, αλλά ο Όκιτς περνάει ανάμεσα. Ο Ματσιούλης θέλει να σουτάρει ξανά και δικαιώνεται εκ νέου. 8-16 από τον Γιώνας Ματσιούλης. Ξεκινάει πολύ δυνατά ο Λιθουανός με 2 στα 3 τρίποντα. 8-16, double score, ακριβώς 2 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Αλλαγές ετοιμάζει ο Πεδουλάκης. Σοφοκλής Χορτσανίτης, πρώην Ερυθρόλευκος. Ραμέλ Κάρι, ο Αμερικανός, στις θέσεις των Ούκιτς και Λάσμε. 8-16, για να δούμε ποια θα είναι αντίδραση του Ολυμπιακού. Να τη αντίδραση, ακούει το όνομα Kyle Hines, που όπως λέγαμε και στη σειρά των play-offs με τον Έθιμνο, είναι ένας παίχτης που κάνει διαφορά. Αυτό ακριβώς. Είναι, θεωρώ, ο καλύτερος έκτος παίχτης πρωταθλήματος. Γιατί δεν ξεκινάει βασικός. Πιθανώς και της Ευρώπης. Πιθανώς. Εντάξει, από τη στιγμή τώρα που πήγε ο Σοφοκλής, θέλει έναν άνθρωπο με πολύ γερές βάσεις, ένα δυνατό παιδί να μπορεί να μαρκάρει. Δεν είναι θέμα μόνο για το ύψος που έχει, όμως τόσο καλή άμυνα στο λόγο και τόσο καλό κέντρο βάρους, που νομίζω ότι αυτός είναι, μπορεί μόνο να μαρκάρει το Σοφοκλή σωματικά. 8-16, ο Πρίτης για τον Σλούκα. Ο Σλούκας το πιστεύει πολύ περισσότερο από τον Κατσίβελη Λογουχάρη. 11-16 από τον Κώστα Σλούκα, που σπάει το ρόδι από τα 6-75 για τον Ολυμπιακό. Ο Κάρι, ο κυνηγάς Πανούλης, το παρακολουθεί και ο Πρίτεζης, που είναι για το Διαμαντίδη. 1,5 λεπτό ακόμα για την πρώτη περίοδο. Κοψιανίτς χαμηλά, εδώ θα πάρει το φάουλ από τον Χάινς. Έπλεξε τα χέρια του Αμερικανός με αυτά του Έλληνα διεθνούς. Στη θέση που πήρε την μπάλα ο Κοψιανίτς, ούτε βοήθεια μπορούσε να έρθει, ούτε τίποτε. Είχε όγκο τεράστιο, τον έβαλε πλάτη. Μόνο φάουλ έπρεπε να κάνει. Το post-up στην καρδιά της ρακέτας είναι η πιο δύσκολη αντιμετωπίσιμη κατάσταση μέσα στο... Σοδεύει την πρώτη ελεύθερη βολή. Άλλος το πρωτάθλημα σου κάνει με 58%. Όχι σπουδαίο ποσοστό. Και γενικότερο ο Παναθηναϊκός δεν είναι σπουδαίος από τη γραμμή του φάουλ. Η δεύτερη βολή όμως βρήκε στόχο. 11-17. Σπανούλης και τον Παπα-Νικολάου. Παρότι βρήκε ένα βηματάκι, προτίμησε τον Πρίτεζη να πετάξει την μπάλα με τον γνωστό του τρόπο. Οι ερυθρόλευκοι διαμαρτύρονται σε αυτή τη φάση. 11-17, 1 λεπτό και 5 δεύτερα για την πρώτη περίοδο. Διαμαντίδης για τον Κάρι. Ο Κάρι για τον Γκουίν και τώρα Διαμαντίδης. Θα πασάρει πίσω από την πλάτη. Ο Αμερικανός όμως δεν είχε συγκλίνει προς το καλάθι. Και ακούει τις παρατηρήσεις από τον... Παίζει λίγο καιρό ασφαλώς, στην ομάδα, οπότε δεν μπορεί να διαβάσει τις κινήσεις του Μίτσου. Ασφαλώς, και οι αυτοματισμοί είναι μεγάλο πράγμα που δεν επιτυγχάνονται πάρα πολύ εύκολα. Διαμαντίδης μπλοκ στον Σπανούλη. 11-17 το σκορ, δεν αλλάζει. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Για να δούμε εδώ τη φάση και πάλι. Ο Πρίντες θα πάρει στο αριστερό του χέρι. Θα γυρίσει. Το σπρώχνει ο Ματσιούλης με το δεξιό χέρι στην προσπάθεια για σουτ. Εδώ θα μπορούσαν οι διαιτές να δώσουν φάουλ. 11-17. Βλέπουμε τώρα ότι έβαλε ξανά Λάσμε Γκίστ για αλλαγή στα σκριν. Στα τελευταία, για να έχει καλύτερη άμυνα, τελειώσει με πολύ καλύτερη άμυνα σε match-up, δηλαδή στο τέλος του δεκαλέπτου. Παπα-Νικολάου γυρίζει το κορμί του, πασάρι για τον Χάινς. Ο Χάινς κλείνεται από δύο παίκτες, κινδυνεύοντας να κάνει τρία δεύτερα. Πασάρι στο Σλούκα, αλλά το 24 για τον Ολυμπιακό. Ολιγόρησαν. Εκεί ήταν πολύ δύσκολο για τον Χάινς με τον Λάσμε και ολιγόρησαν
να εκτελέσουν νωρίτερα. Μιας και μιλάμε για εκτέλεση, ο Παναθηναϊκός σουτάρει με 3 στα 5 τρίποντα, ο Ολυμπιακός με 1 στα 4. Βλέπεις Κώστα μου ότι ξαναμπήκε ο Γκουίν με τον Σοφοκλή για την επίθεση. 11-17, ο Χάρη θα επαναφέρει, Γκουίν, Διαμαντίδης, Ματσιούλης και Σόφο είναι οι 5 του Παναθηναϊκού. Χάιντς, Παπα-Νικολάου, Πρίντεζης, Κατσίβελης για να αναλάβει το Διαμαντίδη και Σλούκας, οι 5 για τον Ολυμπιακό. Να πάρει και ανάσης ο Βασίλης για το τέλος του δεκαλέπτη και να μαρκάρει κιόλας. Ή για το επόμενο. 19 δεύτερα ακόμα για την πρώτη περίοδο. 11-17. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρώτος τελικός στις 3 νίκες. Διαμαντίδης. Pick and roll με τον Σχορτσανίτη. Θα πατήσει κάπως περίεργα ο Θηριώδης σέντερ, αλλά είναι αποτελεσματικός. 11-19. Ο Σλούκας για τον Παπα-Νικολάου. Σουτάρει για τον Παπα-Νικολάου. Η μπάλα δεν θα φτάσει στο διχτάκι. Ούτε τώρα. Ο Παπα-Νικολάου δοκίμασε ξανά την ίδια θέση, αλλά δεν δικαιώθηκε. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρώτη περίοδος τελειώνει με τον Παναθηναϊκό να προηγείται εδώ στο ΣΕΦ 19-11. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε και πάλι στο ΣΕΦ. Πεντάδα για τον Ολυμπιακό. Συγκροτείται τώρα και από τον Πέρο Άτιτς. Μαζί με τον Χάινς είναι οι δύο ψηλοί. Παπα-Νικολάου, Κατσίβελης και Σλούκας. Στον Παναθηναϊκό, Χάρη, Ούκιτς, Κορτσανίτης, Γκουίν και Μασκιούλης. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον Κώστα Σκουλά. Τι ακριβώς υπόθηκε στον πάγο του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι πίσω 8 πόντους. Δεν είναι ευχαριστημένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τους παίκτες του. Θέλει να παίξουν πιο δυνατή άμυνα, να μην τρώνε εντός εισαγωγικών τις προσποίησεις των παιχνών του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια. Ενώ στην επίθεση θέλει περισσότερες πάσες, καθώς νωρίτερη μπάλα έμεινε στα χέρια του Ολυμπιακού. Στο Ολυμπιακός να μπορέσει να βρει το καλύτερο σουτ ή την καλύτερη πάσα μέσα στη ρακέτα. Μιχάλη Πέτκοφ, τι ζήτησε ο Αργυρής Πετουλάκης? Ο Αργυρής Πετουλάκης καταρχήν είναι ευχαριστημένος από την αμυντική διάθεση των παικτών του. Ζήτησε να συνεχίσουν να είναι πιεστικοί στην επίθεση, να έχουν υπομονή, να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Σχεδίασε κάποια συστήματα σύμφωνα με τα οποία η μπάλα είτε θα καταλήξει στο λόγο, όπως ο Σοφοκλής Ορτσιανίτη, είτε θα ανέβει ο Γκουίν για να παίξει pick and pop. Γιώργο Καλαφατάκη, τι περιμένουμε από αντίδραση? Κοίταξε να δεις, όσον αφορά το πρώτο δεκάλεπτο, είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε πιο ενέργεια, πιο απελευθερμένος γιατί δεν είναι γηπεδούχος. Ο Ολυμπιακός είναι αυτό το πράγμα που τελευταία μας έχει δείξει, ότι η ενέργεια αποκτάει στη διάρκεια του παιχνιδιού, ότι δεν ξεκινάει καλά. Βλέπω ότι προσπαθεί να τονώσει τους παίχτες, ενώ παίζει άμυνα δεν μπορεί να βρει ρυθμό, πιστεύω, στην επίθεση για να βρει και ενθουσιασμό. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο απελευθερωμένος και έχει πάει το παιχνίδι στα μέτρα του. 4 στα 6 τρίποντα. Αυτό ήταν από τον Νούκιτς. Θέλει να πατήσει ο Κατσίβελης. Μυντικό rebound από τον Ρίτσαρντ Τόμας Γκουίν, ο οποίος είναι πιο γνωστός με τα αρχικά του, Άρτι Γκουίν. Πολύ γρήγορα σηκώνει από τον πάγκο του και το Σπανούλη και τον Περπέρογλου ο Μπαρτζόκας. Τους δύο πιο έμπειρους παίκτες που διαθέτουν ερυθρόλευκοι. Ο Χάρη και αυτός είναι σουτάρι για τρεις, αλλά η μπάλα να πηδά και φτάνει στα χέρια του Κατσίβελη. 4 στα 7 ο Παναθηναϊκός, 1 στα 7 ο Ολυμπιακός. Μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό και το double score, 11-22, είναι μπροστά η πράσινη. Ο Άτης παίρνει την μπάλα χαμηλά. Τον μαρκάρει ο Γκουίν. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ, σύμφωνα με την υπόδειξη του κύριου Καρακατσούνη, του δεύτερου ρέφερη. Εδώ και πάλι φάση. Σπρώχνει με το αριστερό του χέρι ο Σκοπιανός. Το προέβαλε αρκετά σε αυτή τη φάση, τόσο ώστε να τον χρεώσουν οι διαιτητές με επιθετικό. Ούκιτς κάνει ντουέτο τώρα με το Σπανούλη. Ο Γκουίν για τον Μπράμο, που είναι και αυτός νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Χάρη, παίκτης οικονομίας, δεν κάνει πολλά σουτ. Σπάει την μπάλα για τον Ούκιτς. Το σουτ το Κροάτι δεν φτάνει στο Στεφάνι. Και εδώ υπάρχει πόδι και μια παρεξήγηση που δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει συνέχεια μεταξύ του Ούκιτς και του Σπανούλη. Το φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Κροάτης, διότι προέβαλε το γόνατό του το δεξιό, όπως είδατε στο replay. 11-22, παραφορά της μπάλας θα γίνει από τον Κώστα Σλούκα. Άντιτς για τον Σπανούλη. Σπανούλης να πέρασε ανάμεσα. Θα σταθεί στον αέρα και θα πάρει το φάουλ από τον Σχορτσανίτη.
11-22. Το σκορ δεν αλλάζει ούτε σε αυτή τη φάση. Περπέρογλου, Σπανούλης, Λούκας είναι οι τρεις της περιφέρειας για τον Ολυμπιακό. Άντιτς, Χάινς στη front line, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει με Κουίν και Σκορτσανίτη στη front line του. Ούκιτς, Μπράμο και Κάρι στην περιφερειακή γραμμή του. Πρώτη βολία του Σπανούλη έξω. Σπανούλης ο οποίος έχει πετύχει 2 πόντους μένα στα 4 δίποντα. 3 κερδισμένα φάουλ, 1 λάθος και καμία assist. Έχει σταματήσει τη δημιουργία του Παναθηναϊκός. Η δεύτερη βολή βρίσκει στόχο. Υπάρχει μια νευρικότητα που τη βλέπεις, μια πίεση και ένα ιδιαίτερο άγχος από πλευράς Ολυμπιακού, το οποίο το έχει εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός, είναι πιο χαλαρός, γι' αυτό έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ. Στον πάγκο ο Κάρι, στο παρκέ ο Διαμαντίδης, ο Ούκιτς σε μια καινούργια επίθεση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ελέγχει μέχρι τώρα το ρυθμό, είναι αυτό που ήθελε ο Πεδουλάκης με το σετ παιχνίδι. Περνάει την μπάλα χαμηλά για τον Σοφοκλή. Ούκιτς και νωρίτερα χρεώνεται με βήματα ο θηριώδης σέντερ από τον Σπύρο Κόντα, τον πρώτο ρέφερι της συνάντησης. 12-22, εδώ πρωτοκλώνεται και υποπίπτει σε βήματα. Στο σύν 10 ο Παναθηναϊκός σηκώνεται για να περάσει με την πρώτη ευκαιρία και ο Λάσμε στο παρκέ. Σπανούλης ζητά με πλάτη ο Περπέρογλου που έχει αυτή την ικανότητα και στο πόστα παιχνίδι. Τώρα θα σουτάρει χωρίς ισορροπία, αλλά αυτό θα σου θα έχει ο Περπέρογλου. 14-22 από τον πρώην πράσινο Στράτο Περπέρογλου. Έχει βγει και μπαρκάρει πιο ψηλά ο Ολυμπιακός πλέον. Πολύ πιο ψηλά. Ο Σπανούλης κυνηγάει τον Ούκιτς. 12 και τώρα 9 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Κουίν θα σουτάρει από μακριά. Δεν δικαιώνεται όμως για την επιλογή του. Πολύ καλή ήταν η άμυνα του Ολυμπιακού σε αυτό το 24 του Παναθηναϊκού. Ο Χάινς μέχρι μέσα. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Χάινς. 16-22. Και αμέσως καλή time out. Ο Αργύρης Πεδουλάκης, βλέποντας την ομάδα του να δέχεται 5 πόντους αναπάντητους και τον Ολυμπιακό να μειώνει στους 6. 16-22, 6,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε στο σεφ. Στο σεφ, κυρίες και κύριοι, 6,5 λεπτά για το ημίχρονο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 16-22. Νωρίτερα ο Δημήτρης Διαμαντίδης με την τάπα που έδωσε στον πολύ καλό φίλο του Βασίλη Σπανούλη έφτασε τις 200 και είναι ο 7ος στη σχετική λίστα στο πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ. Από το 92-93 και τέφτεν. Το γήπεδο βράζει διότι η πεντάδα του Παναθηναϊκού άρχισε λιγάκι να επιστρέψει στο παρκέ. Συγκροτείται από Μπράμο, Ούκιτς, Γκίστ, Λάσμε και Διαμαντίδη, ενώ ο Ολυμπιακός αμήνεται τώρα με Σπανούλη, Περπέρογλου, Άντιτς, Χάινς και Σλούκα. Πάμε στους δύο πάγκους να ακούσουμε πρώτα τον Μιχάλη Πέτκοφ από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έλα, Μιχάλη. Ο Αργύρης Πεδουλάκης πήρε το time out για να ηρεμήσει τους παίκτες. Έδωσε οδηγίες πιο πολύ επιθετικές. Θέλει να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Περισσότερες πάσες ζήτησε. Περισσότερη κίνηση για να προσπαθήσουν να την περάσουν στο low post. Αλλιώς να παίξουν το pick and roll. Για να δούμε υποεκοφαντικό θόρυβο τι θα κάνει ο Διαμαντίδης. Προσποιείται. Θα σουτάρει. Αλλά ακόμα και αν έμπαινε, ήταν εκπρόθεσμο όπως υποστηρίζουν οι διαιτητές. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μείνει 3 λεπτά χωρίς καλάθι, και πάμε και στον πάγκο του Ολυμπιακού, στον Κώστα Σκουλά. Ακόμα μεγαλύτερη πίεση θέλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τους παίκτες στην άμυνα, όπως έγινε τώρα. Στην επίθεση θέλει κίνηση πολύ μεγαλύτερη και πολύ περισσότερη, με περισσότερες πάσεις, ενώ θέλει να αποστάρει και τον Περπέρογλου, όπως έκανε νωρίτερα απέναντι στον Μπράμο. Ο Σλούκας, double team από Διαμαντίδη και Γκίστ, φτάνει μπάλα στον Περπέρογλου. Ο Περπέρογλου εκτελεί, αλλά δεν είναι αποτελεσματικός. Και εδώ βέβαια υπάρχει λάθος από τους διαιτητές που το παραδέχονται οι άνθρωποι αμέσως. Ήταν ξεκάθαρο ότι ένα πράσινο χέρι έβγαλε την μπάλα εκτός παρκέ. Για να δούμε. Το χέρι του Λάσμε βγάζει εκτός.
Δεν θέλει και πολύ για ένα διαιτητικό λάθος το γήπεδο να πάρει φωτιά. Αλλά τώρα τα πράγματα ηρέμησαν. 16-22. 5 λεπτά ακόμα και 45 δεύτερα. Για το ημίχρονο Λάσμε. Και το Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης τον χάνει προς στιγμήνος Λούκας. Σουτάρει ο Γκίστ σίδερο. Αμυντικό rebound και φάουλ από τον Νούκιτς στο Σπανούλη. 16-22. Να εδώ το σουτ από τον Γκίστ. Άρπαξε τα χέρια του την μπάλα ο Σπανούλης και δέχεται και το φάουλ από τον Κροάτη. Δεν είναι, Κώστα μου, πολύ εύκολο αυτό το παιχνίδι. Για κανένα διαιτητή δεν είναι εύκολο, έτσι, να το ξέρουμε αυτό. Φυσικά. Είναι πολύ, γιατί δεν είναι ένα απλό παιχνίδι μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι τα μεγέθη δυσδεόρατα. Το θέτετε πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς, δηλαδή... Είναι πολύ δύσκολη. Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης σε όλα τα επίπεδα, σε όλα. Έτσι. Και στην πίεση και σε όλα. 16-22 ο Σπανούλης. Δεν είναι αποτελεσματικός ο αρχηγός του Ολυμπιακού. 1-9 τρίποντα και ο Ολυμπιακός. 4-10 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε με 4-6. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Μπράμου με την παρέμβαση του Άντιτς, ο οποίος σηκώνει και το χέρι του. Κάτι έγνεψε προς τον δεύτερο διαιτή, τον κύριο Καρακατσούρ. Πρέπει να βοηθήσουν και οι παίχτες τους διαιτητές. Φυσικά και πρέπει. Έτσι και ο κόσμος θα είναι πιο. Και μέχρι τώρα σωστό. Υπάρχει σπουδαίο ήθος και στους προπονητές αλλά και στους παίχτες. Κλέβει ο Περπέρογλου από την λανθασμένη πάσα του Διαμαντίδη. Ο Περπέρογλου θα φύγει σε εμβλιασμό με το δεξιό του χέρι. Αναπήδησε μπάλα στο Στεφάνι και κόβει ο Λάσμε. Γκίστ παίρνει φάουλ από τον Άντιτς. Χαμηλά. 16-22. Περπέρογλου βρέθηκε φάτσα με το καλάθι. Έφυγε εδώ στον εμπνιασμό. Βλέπετε ξανά. Ταμπλό Στεφάνι αναπήδησε. Δεν ήταν τόσο συγκεντρωμένος ο Περπέρογλου. Έχασε το lay-up. Δεν ήταν εύκολο. Το κυνηγούσε ο Διαμαντίδης, Κώστα. Για το επίπεδο ήταν εύκολο. Εντάξει. Ο Διαμαντίδης, ο οποίος, όπως είπε, συμπλήρωσε 200 στάθμους. 16-22. Time out. Επιστροφή σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε και πάλι στο σεφ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρώτος τελικός Α1, 16-22. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν αντιδράσει από εκεί που έχαναν με double score 11-22. Οι Πράσινοι έχουν να σκοράρουν από το πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Με εκείνο το τρίποντο από τον Ρόκο Λένι Ούκιτς, έκτοτε δεν έχουν σκοράρει και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Έχει ανεβάσει πολύ την απόδοσή της στην άμυνα Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Δεν θα πάει, δεν μπορεί αυτό το παιχνίδι να τελειώσει έτσι εύκολα, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Πέρα από το ότι είναι το πρώτο παιχνίδι, πέρα από το ότι είναι δύο ομάδες οι καλύτερες στην Ευρώπη. Έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει ένα άγχος και το βλέπουμε αυτό στην αστοχία του. Και αυτό το πράγμα βγαίνει στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο χαλαρός, αλλά ανεβάζει συνέχεια την απόδοση του Ολυμπιακού. Θα δούμε ακόμα καλύτερο παιχνίδι. Κλέβει η άμυνα του Ολυμπιακού και ο Χάινς. Τρέχει με ευνοιασμό και σταματάει το transition του Ολυμπιακού, που είναι ίσως το γρηγορότερο transition και έχει τη μεγαλύτερη επιτάκυνση από τις περισσότερες, αν όχι από όλες τις ομάδες της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ίσως και να έχει την κορυφαία άμυνα στο πρωτάθλημα σίγουρα, αλλά το θέτω και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πάμε στους δύο πάγκους, πρώτα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Έλα, Κώστα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ενώ τώρα ο Άντιτς κάνει την προσπάθεια για τον Σπανούλη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αυτό που θέλει από τους παίκτες του είναι καλύτερη επικοινωνία μέσα στο παρκέ. Ενώ τώρα έχει ρωτάει την προστάτη του Βασίλη Σπανούλη, παρότι ήταν airball. Θέλει η ομάδα του να ελέγξει τα rebound. Και αυτό που είπε συγκεκριμένα είναι ότι όσο δεν γυρνάτε την μπάλα στην επίθεση, δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό που θέλετε. Θέλει στο pick and roll που κάνει ο Ολυμπιακός αμέσως πάσα είτε στο ψηλό είτε έξω για κάποιο σουτ. Μιχάλη Πέτκοφ, τι είπε ο Αργύρης Πεδουλάκης. Ο Αργύρης Πεδουλάκης όσον αφορά στην άμυνα ζήτησε από τους Γκίστ και Λάβε να βγαίνουν πιο επιθετικά στα χέρια και στην επίθεση ζήτησε να έχουν υπομονή να κυκλοφορήσουν την μπάλα και να τελειώσουν είτε με pick and roll με τον Κάρι ή αλλιώς να πάει μπάλα πλάγια στο Διαμαντίδη για pick and roll από τα πλάγια. Ο Διαμαντίδης, ο οποίος είναι εκνευρισμένος και συνομιλούσε νωρίτερα με τον Σπύρο Κόντα. Κάτι με την εξέδρα πίσω από το καλάθι έχει γίνει. Όσοι κάθονται στις courtside seats που λένε και στο NBA, πρέπει να είναι φρόνημα, παιδιά. Ο Γκίστ για τον Μπράμο. Ο Μπράμο στάρει για τρεις και δικαιώνεται για την επιλογή του. Πέρασε από μπροστά του Περπέρογλου, αλλά δεν πρόλαβε. 16-25. 5 λεπτά είχε να σκοράρει
Παναθηναϊκός, 4,5 για την ακρίβεια. Ο Άντιτς θέλει να απαντήσει. Σίδερο. 16-25. Βιάζεται να απαντήσει ο Ολυμπιακός, αυτό είναι. Ενώ αυτό που ζητάει ο Μπαρτζόκας το κάνει ο Παναθηναϊκός. 16-25, Διαμαντίδης για τον Κάρι. Μαζί του είναι ο Γκίστ, ο Λάζμου και ο Μπράμος. Ο Ολυμπιακός αμήνει τώρα με τον Χάινς πάνω στο Γκίστ. Εδώ υπάρχει από ένα φάουλ σε Άντιτς και Λάζμε. Και τεχνική ποινή σε ποιον. Σπύρο Γκόντας. Να εδώ η φάση σπρώχνονται. Ο Λάζμε κάπως άγαρμα πήγε να πάρει θέση. Ο Άντιτς τεινάχτηκε και αυτός λίγο. Από μια τεχνική ποινή. Από ένα φάουλ. Okay, στους δύο παίκτες. Και στη συνέχεια έδωσε, δόθηκε αντιαθλητικό. Αντιαθλητικό στον Άντιτς. Στη συνέχεια της φάσης. Γιατί τσακώθηκαν σαν τα κοκόρια οι δυο τους. Ο Γιώργος Πρίτησης. 16-25. 3 λεπτά ακόμα και 40 δεύτερα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τις κινήσεις του και μόνο αντιλαμβάνομαι ότι ζητάει ένσταση. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Και μόνο από τις κινήσεις του. Κώστας Κουλά, ακούς κάτι περισσότερο? Αυτό θέλει ο Γιώργος, είναι πολύ εκνευρισμένος. Και αλλά έχει αποσύρει και τον Άντιτς, ο οποίος έφτασε τα 3 φάουλ. Πολύ απλά, γιατί ο Σκοπιανός και ο Καμπονέζος χρεώθηκαν από ένα φάουλ και στη συνέχεια δόθηκε τεχνική ποινή στον Άντιτς, γιατί προσέγγισε τον Λάσμε με όχι και τόσο χαριτωμένες διαθέσεις. 16-25. Τρία και 36 ακόμα για το ημίχρονο. Ο Λούκας είναι πάνω στο Διαμαντίδη. Σκρινάρει ο Λάσμε για να περάσει τώρα και να πάει για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Ο Στεφάν Λάσμε, 16-27. Από τον Λάσμε, ο οποίος πετυχαίνει τον τρίτο πόντο του με αυτή την εντυπωσιακή φάση που βλέπουμε ξανά. Pick and roll με Διαμαντίδη. Ο Λάσμε κρεμάστηκε στο καλάθι του Ολυμπιακού. 16-28, time out Ολυμπιακός. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Τρία λεπτά και 28 δεύτερα στο σερβ για να τελειώσει το ημίχρονο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 16-28. Και ο Στεφάν Λάσμε μετά το time out θα οδηγηθεί στη γραμμή του φάουλ για να εκτελέσει και μία πολύ bonus από το φάουλ που του έκανε ο Χάινς. Από δύο φάουλ για τον Παναθηναϊκό ο Σλούκας και ο Καλτσαρίς. 4 έχει ο Άντιτς και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα για τον Ολυμπιακό. 2 έχει ο Χάινς. Πρόβλημα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. 16-28. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η φάση του μάτς. Το κάρφωμα του Λάσμε με την πάσα του Διαμαντίδη. 6 ασίστ ο Παναθηναϊκός, 3 ο Ολυμπιακός. 5 στα 11 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 1 στα 11 ο Ολυμπιακός. Είναι αριθμοί που διαμορφώνουν μέχρι τώρα την εικόνα. 16-29, 0-7 το σερί για τον Παναθηναϊκό. Και η μεγαλύτερη διαφορά το 16-29, αυτό το συν 13 για τους πράσινους. Ακριβώς 3 λεπτά και 19 δεύτερα για το ημίχρονο. Λούκας, Πρίτεζης, Σπανούλης. Σπανούλης μέχρι τώρα δεν έχει φανεί από την πολυπρόσωπη άμυνα και τις αλλαγές του Παναθηναϊκού. Πρίτεζης, σουκάρει για 2. Πάρα πολύ. Ο Περπέρογλου. Εξαιρετικό το καλάθι με τον τρόπο που εκτέλεσε ο Περπέρογλου. 18-29. Γκίστ για το Σκοτσανίτη. Ο Σκοτσανίτης υποπίπτει σε βήματα και η μπάλα αλλάζει κατοχή. Αργύρης Πεδουλάκης γκρινιάζει στον Σπύρο Γκόντα.
18-29, 2-42 για το ημίχρονο. Σλούκας πήρε την μπάλα από τον Σπανούλη που έχει μείνει στους 3 πόντους, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Σπανούλης μαρκάρεται από Σοφοκλή και Κάρι νωρίτερα. Θα σουτάρει για 3. 21-29 από τον Κίλπη. 2-23 ακόμα για το ημίχρονο. Το πρώτο τρίποντο από τον Σπανούλη, το δεύτερο μόλις για τον Ολυμπιακό. 2-12, άλλο 9 και ο Λούκας το ξεκίνημα. Το Τσανίτς χαμηλά με τον Σερματίνη, κάνει ντουέτο. Πασάρι για τον Κίστ, ο Κίστ μες στη ρακέτα. Ο Πράμος σουτάρει για 3. Ο Σκοτσανίτης έτρεξε για να μαζέψει το επιθετικό rebound, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Πάτησε γραμμή. Έτσι λοιπόν, καινούργια κατοχή για τον Ολυμπιακό με Περπέρογλου, Λούκα, Σερματίνη, Πρίτεζη και Σπανούλη. Ενώ ο Παναθηναϊκός αμήνεται με Διαμαντίδη, Μπράμο, Κάρι, Σκοτσανίτη και Κίστ. 21-29. Ο Λούκα σουτάρει από μακριά, αμυντικό rebound, πολύ ψηλά από τον Κίστ που δίνει στον Κάρι. Στα rebound, 14 αμυντικά και ο Παναθηναϊκός και 3 επιθετικά, σύνολο 17. 10 αμυντικά και 3 επιθετικά ο Ολυμπιακός, σύνολο 13. Στα λάθη 6-8. 2 παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι βιάζεται ο Ολυμπιακός στην επίθεση, Κώστα. Βιάζεται επειδή είναι πίσω στο σκότ. Βιάζεται, είναι το στυλ του. Όχι, δεν είναι. Εφόσον μας μεταφέρει ο Κώστας ο Σκουλάς ότι να κάνουν, να έχουν υπομονή, να ψάξουν την έξτρα πάσα, να δουν το, στο pick and roll το ψηλό μέσα και να έχουν υπομονή και να. Αυτό του ζητάει, δεν το κάνουν. Βλέπουν ότι προσπαθούν με ένα τρίποντο να πάρουν και οι ίδιοι η ψυχολογία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το να είναι ήρεμοι και υπομονετικοί. Αυτό δεν έχει ο Ολυμπιακός. Σε αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό που είναι πολύ συγκεντρωμένος, πολύ ήρεμος και έχει πάει το παιχνίδι στα μέτρα του. Έχει επιβάλει το ρυθμό του για το παιχνίδι και γι' αυτό είναι και πιο εύστοχος. Και έχει προσθέσει δύο παίκτες, τον Κάρι και τον Κουίν, στο rotation σε σχέση με τα playoff με την Μπαρτσελόνα που ήταν σημείο αναφοράς. Ο Μπράμος εντωμεταξύ. Ευστοχή και στις δύο βολές. Έχει 5 ο ομογενής γκάρ, 21-31. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει συρρυκνωμένο rotation λόγω του ασθενούς με αντιβίωση Λό. Ο Πρίτεζης στο σίδερο, μυθικό rebound από το Λάσμε. 1 λεπτό και 19 δευτερόλεπτα. Ο Διαμαντίδης σταματάει. Τον σταματάει όμως και το Στεφάνι. Παρότι ήταν μόνος του ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, 21-31. Μεγάλο παιχνίδι. Ήταν σταματημένος ο Λάσμε. Συγκρούστηκε κάνοντας πίσω βήματα ο Σλούκας μαζί του. Σπανούλης θέλει να πάει από αριστερά, έρχεται τώρα από δεξιά. 21-31. Κάνει ένα βηματάκι πίσω, σουτάρει για 3, αλλά δεν θα δικαιωθεί για αυτή την επιλογή. Baseball, ναι. Λόμπα ή και baseball ήταν αυτή η πάσα του Διαμαντίδη για τον Κίστ. Ο Λάσμε θέλει να καρφώσει όπως έχει κάνει πάρα πολλές φορές και στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Δεν θα τα καταφέρει. Σπανούλης για τον Σλούκα. Ο Σλούκα σταματάει για 3. Παλεύει για το αμυντικό rebound ο Πράμος. Δεν τα καταφέρνει όμως ο διεθνής γκάρ. 21-31. Τώρα είχαν 5 εναντίον 3 γιατί δύο ψηλοί πέσανε και πήγαν για τρίποντο. Είναι αυτό το πράγμα που τους έχει, είναι αγχωμένοι και δεν έχουν σωστές επιλογές. Δεν έχουν καθαρό μυαλό. 2 στα 16 τρίποντα ο Ολυμπιακός. Ο Σπανούλης είδε δεξιά τον Σλούκα. Δείχνει ότι τον πιστεύει πάρα πολύ. Το μικρό, ο οποίος έχει κάνει μεγάλα παιχνίδια και στην Ευρωλίγκα και στο Final Four. Και πέρσι. Το καλάθι θα μετρήσει, διότι ο κύριος Παναγιώτου είχε σταματήσει τη φάση νωρίτερα από το τελείωμα του Περπέρογλου. Θα έχει όμως δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο πρώην πράσινος και ανέρυθρος Στράτος Περπέρογλου. 21-31. 28 δευτερόλεπτα ακόμα για το ημίχρονο. Αν θέλουμε να ρίξουμε μια ματιά στους δύο ηγέτες, θα δούμε ότι ο Μέτς Πανούλης έχει 6 πόντους με 2 στα 8 σουτ. Θυμίζει εν μέρη το Σπανούλη του δεύτερου γύρου που είχε 11 πόντους στο ντέρμπι με 2 στα 11 σουτ, είχε όμως και 7 ασίστ αλλά και 6 λάθη. Ο Διαμαντίδης είναι άποντος μέχρι τώρα,
έχει υποπέσει και σε 4 λάθη, 2 ασίστ, ένα κλέψιμο. Βλέπουμε ότι οι δύο αρχηγοί δεν έχουμε, αν εξαιρέσουμε εκείνο το τρίποδο του Σπανούλη πριν από λίγο, δεν έχουν μεγάλη επίδραση επιθετικά. 13 δεύτερα. Ο Ολυμπιακός τώρα χρειάζεται τον ηγέτη του. Ο Παναθηναϊκός έχει τον ρυθμό του και ας είναι με 0 πόντους ο Διαμαντίδης. 22-31, 6 δευτερόλεπτα. Ο Ούκιτς φτάνει μέχρι το layup block από τον Σερματίνη και απομένουν 3,5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Time out από τους Ερυθρόλευκους. Μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε σε λίγο στο σεφ. Και πάλι στο σεφ, κυρίες και κύριοι, απομένουν 3,5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ασφαλώς ο χρόνος θα σχεδιάσει κάτι. Είναι αρκετός. Ναι, είναι αρκετός. Μπορείς να σχεδιάσει κάτι, να προλάβει να κάνει ένα σουτ, να μειώσει λίγο τη διαφορά. Πάμε να ακούσουμε το Κώστα Σκουλά, μήπως μπόρεσε να αλλιεύσει κάτι. Την επαναφορά ο Σλούκας, η μπάλα θα πάει στο κέντρο αν όλα κυλήσουν καλά. Θα ξαναπάρει την μπάλα ο Σλούκας για να κάνει την επίθεση. Μάλιστα. Μιχάλη, άκουσες τύπο Πεδουλάκης? Όχι, backdoor πάσα και θέλει αλλαγές σε όλα τα screen και βέβαια να αποφύγουν τα φάουλ. Για να δούμε. 22-31. Πρώτος τελικός Α1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μακράν το κορυφαίο ντέρμπι της Ευρώπης. Και ο Σλούκας θα επαναφέρει, όπως μας μετέφερε ο Κώστας Κουλάς. Θα δώσει το πρίτεζι για να πάρει ξανά. Ο Σλούκας προλαβαίνει, σουστάρει Στεφάνη και έξω. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, με το εντυπωσιακό σλάλομ που έκανε ο Σλούκας για να φτάσει μέχρι ένα αξιοπρεπέστατο σουτ. Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι είναι παιδί που πιστεύει και είναι ένα παιδί το οποίο παίρνει τις τελευταίες. Για να το πιστεύετε να κάνει αυτή την επίθεση, καταλαβαίνεις τι ψυχολογία και τι προσωπικότητα διαθέτει. Αυτό που θέλω να πω για να κλείσουμε είναι ότι η επίθεση είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Είναι άστοχη και νευρική, γιατί εντάξει, η άμυνα έχει φάει 31 πόντους σε ένα ημίχρονο. Η επίθεση είναι περισσότερο το πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Και η νευρικότητα και το άγχος που έχει. Εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει επιβάλει το ρυθμό του, είναι εύστοχος στα τρίποτα. Άμα δει στατιστική μαρτυρά το γεγονός και τη διαφορά αυτή, θεωρώ ότι στο ημίχρονο θα έχουμε τελείως διαφορετικές τακτικές και από τους δύο, να διαφυλάξουν οι μεν, να ανατρέψουν οι δε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός σουτάρει περισσότερα τρίποντα από δίποντα, 2 στα 17 έναντι 7 στα 14. Ο Παναθηναϊκός έχει 5 στα 12 τρίποντα, 5 στα 13 δίποντα. Στα λάθη 9 ο Παναθηναϊκός, 6 ο Ολυμπιακός. Στα επιθετικά rebound παίζουν ρόλο 4 ερυθρόλευκοι, 3 οι πράσινοι. Στις τελικές πάσες 6 ο Παναθηναϊκός, 3 ο Ολυμπιακός. Και πάει λέγοντας. Και όλα, τα μπλοκ. Έχει 3 μπλοκ ο Παναθηναϊκός, 1 τάπα ο Ολυμπιακός. 22-31. Ημίχρονο. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε και πάλι στο σεφ, κυρίες και κύριοι. Σε 7,5 λεπτά θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 22-31. Είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιβάλει το ρυθμό του. Έχει πάει πιο πολύ στο σετ παιχνίδι. Έχει περιορίσει τη δράση. Κυρίως Σπανούλη που είναι και ο βασικός δημιουργός του Ολυμπιακού. Από την άλλη, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε τα 2 στα 17 τρίποντα των Ερυθρόλευκων που είναι τρομακτικά φτωχό ποσοστό, το 12%. Κώστα μου, πιστεύω ότι είναι η πίεση και το άγχος όχι μόνο του πρωταθλητή αλλά και του γηπεδούχου, έτσι, και όλο αυτό το βάρος. Και είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια ότι ο Ολυμπιακός, λόγω που έχει χάσει πολλή ενέργεια μετά το Ευρωπαϊκό, μέσα από το παιχνίδι βρίσκει σιγά σιγά το ρυθμό του. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός ήρθε πιο χαλαρός, γιατί μόνο να κερδίσει είχε, ενώ ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, είναι τελείως διαφορετική η ψυχολογία. Μικρή διακοπή, εδώ θα είμαστε σε λίγο για το τρίτο δεκάλεπτο του μεγάλου ντέρμπι. Εδώ είμαστε και πάλι στο σεφ, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε το σκορ και τα δύο δεκάλεπτα. 11-19 ο Παναθηναϊκός. 22-31 το ημίχρονο. Με τους πράσινους να είναι πιο συγκεντρωμένοι, πιο χαλαροί, θα το δεχτώ αυτό που είπε ο Γιώργος Καλαφατάκης. Σε σχέση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι γηπεδούχος, έχει πιο πολύ πίεση, έχει ένα μεγάλο πρέπει να διαχειριστεί, διότι ο γηπεδούχος
ειδικά στην Ελλάδα και ειδικά σε ένα τέτοιο ζευγάρι τελικού, πρέπει να κερδίζει. Και να υπερασπιστεί έχει φέτος και τον τίτλο του, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Ακριβώς. Παρακολουθούμε highlights από το πρώτο ημίχρονο. Ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι τα 4 φάουλ του Άντιτς. Δεδομένου ότι σε πολλά παιχνίδια του φετινού Ολυμπιακού οι αντεπιθέσεις του, ενώ όσον αφορά το σκορ, ναι, ήταν το comeback, ο Άντιτς ήταν βασικός. Ήταν από τους βασικούς παίκτες. Το λέω πως παιχνίδι έχει ατονίσει του Ολυμπιακού και αυτό φάνηκε από το ξεκίνημα. Πολλά τρίποντα, 2 στα 17. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο ισορροπημένος, παίζει σε πιο χαμηλό τέμπο. Ο Ολυμπιακός που έχει αυτή την καταπληκτική επίδεση μέχρι τώρα να επιδείξει το πρωτάθλημα 86,5 πόντους, έχει μείνει στους 22. Είναι η πίεση που υπάρχει, το άγχος που βγήκε μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό που εμείς σαν τρίτη θα έπρεπε να μπούμε τώρα σε ένα σκεπτικό και για τους μεν και για τους δε, είναι ότι ο μεν Ολυμπιακός για να ανακάμψει και να αλλάξει το μομέντι του παιχνιδιού πρέπει να χαλάσει το παιχνίδι, να του αλλάξει ρυθμό, να χαλάσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο δε Παναθηναϊκός θα πρέπει να συνεχίζει το ίδιο τέμπο, να μπορέσει να κρατήσει αυτά που κέρδισε στο πρώτο ημίχρονο, να αντέξει στην πίεση, ειδικά στην αρχή τώρα που λογικά θα ασκήσει ο Ολυμπιακός, ούτως ώστε να, το άγχος να συνεχιστεί και να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι το δεύτερο ημίχρονο ήταν ακόμα πιο σπουδαίο, ακόμα πιο σημαντικό. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα μας δείξουν και οι δύο ομάδες και οι δύο προπονητές. Περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα επηρεάσουν το μάτς οι δύο ηγέτες, δύο κορυφαίοι παίκτες, ο Σπανούλης και ο Διαμαντίδης, οι οποίοι στα τρία μάτσα φετινά, τα δύο τα πήρε ο Ολυμπιακός την κανονική περίοδο και το κύπελλο στο ελληνικό Παναθηναϊκός, έχουν υψηλούς αριθμούς, ειδικά ο Διαμαντίδης 18,3 πόντους, 5,6 ασίστ και 3,3 λάθη. Ο Σπανούλης απέναντι στον Παναθηναϊκό στα τρία μάτς, 14 πόντοι, 6,3 ασίστ. Άλλωστε είναι ο κορυφαίος πασέρ στο πρωτάθλημα και 4,3 λάθη. Κώστα, εγώ πιστεύω ότι μόνο η παρουσία του μέσα στο παρκέ δίνει άλλη ψυχολογία και άλλη τέτοια στην ομάδα και στους παίκτες του. Θεωρώ ότι αυτή είναι δεδομένη το πόσο αξιολογεί. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι πρωταγωνιστές του. Τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Γιατί αυτή και στην όχι καλή μέρα είναι ηγέτες, είναι μεγάλοι παίκτες, δίνουν αυτοπεποίθηση και κουράγιο στους υπόλοιπους. Και αυτό που λένε και οι προπονητές και η κρυφή άση. Δηλαδή παίκτες που αναδεικνύονται πρωταγωνιστές τη συγκεκριμένη βραδιά, ενώ τις περισσότερες φορές δεν είναι πρωταγωνιστές. Μα έχει αρκετούς και η μία και η άλλη ομάδα να αναδειχθούν στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Πάμε στους δύο πάκους. Πρώτα στον πάκο των γηπεδούχων, τον Κώστα Σκουλά. Έλα, Κώστα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έλεγε από τους παίκτες να ξεκινήσουν δυνατά το δεύτερο ημίχρονο, να πιέσουν στην άμυνα, να κόψουν την πάσα του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια, και ώστε να μην μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κάνει παιχνίδι. Από την άλλη μεριά, στην επίθεση θέλει υπομονή, θέλει μπάλα να γυρίσει από τους παίκτες του Ολυμπιακού και όχι στην πρώτη πάσα, όπως είπε. Ενώ επίσης στην άμυνα να τονίσουμε ότι τους ζήτησε να κάνουν φάουλ όχι πάνω στο σουτ και να χρησιμοποιήσουν 6 τα 4 φάουλ που έχουν. Double team στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, κλέβουν οι Ερυθρόλευκοι. Ο Πρίντεζης φτάνει μέχρι το καλάθι του Παναθηναϊκού, αλλά το lay-up του δεν βρίσκει στόχο. Πάμε και στον Μιχάλη Πέτκοφ, στον πάκο του Παναθηναϊκού. Έλα, Μιχάλη. Δυνατά ζήτησε και ο Αργυρής Πεδουλάκης από τους παίκτες να μπουν στο δεύτερο ημίχρονο, να προσπαθήσουν να ελέγξουν το ρυθμό όπως κάνανε σε όλο το πρώτο μέρος, να κυκλοφορήσουν την μπάλα και στην άμυνα να έχουν καλές συνεργασίες. Το φάουλ έγινε στον Ματσιούλης. Εδώ προσποιείται, ο Πάουελ έπεσε άγαρμα στο Λιθουανό. Να, εδώ η προσποίηση. Ωραίο αυτό το replay και το προηγούμενο. Δείχνει ακριβώς τι συνέβη. 22-31. Θέλει να φτάσει μέχρι μέσα, αλλά του κλείνει την εσωτερική ο Πρίντεζης, του Γκίστ. Να πετάξει στο Διαμαντίδη. Εδώ υπάρχει φάουλ. Λάθος. Σηκώνει αμέσως ο Κατσίβελης. Ενώ παίξαν τόσο καλή άμυνα και τέλειωνε ο χρόνος. Μόνο 6 δεύτερα. Αυτό είναι η απειρία που λέμε. Ο Κατσίβελης, ο οποίος υποπίπτει στο δεύτερο φάουλ του. Άλλα δύο και ο Χάινς για τον Ολυμπιακό, 4 και ο Άντιτς. 2 ο Ούκιτς, 2 και ο Τσατσαρής για τον Παναθηναϊκό. Ούκιτς θα πάρει τον αριστερό διάδρομο με το δεξιό χέρι. Κάτι σαν την πόμπα του Ναβάρο.
Θα αφήσει το καλάθι του Ολυμπιακού 22-33 από τον Ρόκο Λενιούκιτς, ο οποίος έχει 9. Είναι ο πρώτος σκόρερ νομίζω. Παπα-Νικολάου διστάζει τώρα για 3. Ο Κατσίβελης θέλει να φτάσει μέχρι μέσα, διότι δεν το πιστεύει και τόσο πολύ το μακρινό σουτ. Από τη στιγμή που στο πρώτο ημίχρονο σούταρε με 0-3, ήταν ο παίκτης τον οποίο άφηνε ελεύθερο ο Παναθηναϊκός και ο Πετουλάκης. Κέρδισε το φάουλο Βενιαμίν της ομάδας. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αποτελεί τρομακτική απώλεια μέχρι τώρα για τον Ολυμπιακό η απουσία του Έσιλο. Ο Παπα-Νικολάου μπλοκάρεται αλλά πετάει στο Σπανούλι. 3 δευτερόλεπτα. Ο Κατσίβελης 1. Κανένα τώρα για τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Κώστα Σκουλά. Έλα, Κώστα. Ο κύριος Γκόντας έδειξε ότι υπάρχει ανανέωση του χρονομέτρου. Μάλιστα. Και η βάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Εδώ το μπλοκ. Ναι, Κώστα, ο κύριος Γκόντας λέει ότι η μπάλα κούμπησε στο σουτ και έδειξε ανανέωση. Μάλιστα. Εδώ θα θέλαμε να το δούμε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 22-33 το σκορ. 8-45 ακόμα για την τρίτη περίοδο. 15 δεύτερα τώρα από τα 18 που έμεναν για τον Ολυμπιακό. Φρίντεζης γυρίζει το κορμί του, βρίσκει πάντα όμως τον Ματσιούλης σε ετοιμότητα. Ο Πάουλ μειώνει από το high post. 24-33 από τον Αμερικανό, τον Τζος Πάουελ. Ούκιτς μαζί με Διαμαντίδη, ο Μαρκάριο Κατσίβελης. Ματσιούλης για τον Λάσμε. Και ο Κίστιν ο πέμπτος της πεντάδας. Από το χέρι του Πάουελ βγήκε πάλι εκτός παρκέ. Παναθηναϊκός έχει 5 δεύτερα. Πολύ καλή άμυνα τον Πάουλ και στην αλλαγή τώρα έπαιξε πολύ καλή άμυνα σε περιφερειακό. Για να δούμε τι θα σκεφτεί και τι θα εκτελέσει ο Παναθηναϊκός. Το Διαμαντίδη να επαναφέρει για τον Ούκιτς. 4 δευτερόλεπτα, 3, 2. Ο Ούκιτς θα φτάσει μέχρι το lay-up αλλά αστοχή. Και μάλιστα τελείωσε και ο χρόνος, όπως υποδεικνύει ο κύριος Γκόντας. 24-33. 7-57 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Ο Πεδουλάκης γκρινιάζει στο Κίστ. Ο Ολυμπιακός παίζει με Κατσίβελη, Σπανούλη, Πάουελ, Πρίντεζη και Παπα-Νικολάου. Πασάρι στον Πάουελ. Ωραία πάσα του Σπανούλη και φάουλ. Κερδίζει ο Αμερικανός. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Δεν είναι τυχαίο ότι με βάση το σύστημα που έχουν οι ομάδες και μελετούν τα στατιστικά, οι πιο αποτελεσματικές πεντάδες του Ολυμπιακού έχουν μέσα και τον Έσιλο, ο οποίος μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει αγωνιστεί. Στη γραμμή ο δις πρωταθλητής του NBA, ο Τζος Πάουελ. 25-33. Νωρίτερα ο Αμερικανός πέτυχε ένα σουτ και μείωσε για τον Ολυμπιακό και τώρα μια ελεύθερη βολή. Αυτό, Κώστα, και με τους τραυματισμούς και με τις ασθένειες είναι οι απρόβλεπτοι παράγοντες που λένε, που μπορεί σε τόσο κρίσιμο μάτς σημαντικοί παίκτες να μείνουν και να κρίνουν πολλά για μια χρονιά. 26-33, υποέτονες αποδοκιμασίες και θορυβώδεις η επίθεση του Παναθηναϊκού. Κάρι για τον Λάσμε. Ματσιούλης σουτάρει από μακριά, κακό σουτ. Αλλά πιο τυχερός από όλους ο Κίστ, ο οποίος τώρα θα επιχειρήσει ένα ακόμα τρίποντο. Επιθετικό rebound και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πάρει 4 επιθετικά. Το σεφ είναι ο πρώτος τελικός της Α1, κυρίε και κύριοι. Θα είναι πάλι χαμηλά στον Ματσιούλης για τον Κάρι. 9 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Double team από Πάουελ και Σπανούλη. Ο Κάρι για τον Κίστ. Ο Κίστ θέλει να φτάσει μέχρι το καλάθι και με πάρα πολύ εντυπωσιακό τρόπο με πτήση προς το καλάθι του Ολυμπιακού. Ο Κίστ δίνει αέρα 9 πόντων. Σπανούλης θέλει να φτάσει μέχρι μέσα. Πάρει το φάουλ. 26-35 νωρίτερα από το εντυπωσιακό lay-up του James Κίστ.
Σπανούλης τώρα είναι στη γραμμή. Είδαμε ξανά τη φάση με τον Kill Bill, ο οποίος μέχρι τώρα σοτάρει με 2 στα 8 σουτ, 1 στα 4 τρίποντα, 1 στα 4 τρίποντα. Μία στις δύο βολές και τώρα 2 στις 3. 27-35. Από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έχει τώρα 8 πόντους. 6-47 ακόμα για την περίοδο. Χάρη κερδάει ανάμεσα από Σπανούλη και Πάουελ. Καρφώνει με δύναμη ο Γκίστ και κερδίζει και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. Ωραία η φάση αυτή. Περνάει ανάμεσα ο Κάρι. Πασάρει την κατάλληλη στιγμή στον Γκίστ. Εκεί δεν έχει αντίπαλο ο Αμερικανός. Θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. James Gist μέχρι τώρα έχει 7 πόντους, με την προοπτική να γίνουν 8. Στα τρίποντα δεν έχει δικαιωθεί ο Αμερικανός. Έχει 0 στα 2, αλλά έχει δώσει μάχες μέσα στη ρακέτα, καθώς έχει κατεβάσει και 7 rebound. 28-38 και πάλι διψήφια διαφορά με τον goal foul από τον Γκίστ. Σπανούλης βρίσκει παίχτες συνεχώς μπροστά του. Το χέρι του Ούκιτς πετάει την μπάλα εκτός παρκέ και απομένουν 10 δεύτερα για τον Ολυμπιακό. Να, εδώ ξανά κλείνει τόσο αποτελεσματικά η άμυνα του Παναθηναϊκού που βρίσκεται με 5 παίκτες περικυκλωμένος Σπανούλης. Παπα-Νικολάου από τα 6.75. 31-38. Από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Και τώρα ο Ολυμπιακός θα θελήσει να παίξει καλή άμυνα. Κατσίβελης επιβραδύνει τον Ούκιτς. Ο Ούκιτς αλλάζει διάδρομο. Πασάρει για τον Λάσμε. Ο Λάσμε προσποιείται, πάει να βγάλει έξω την μπάλα. Ο Κατσίβελης θα φύγει μαζί της εκτός παρκέ. Χειροκροτείται τώρα ο νεαρός για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει, ειδικά στην άμυνα. Βλέπουμε τον τρίπο του Παπα-Νικολάου που έκανε το σκορ 31-38. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει 5 πόντους, 1 στα 3 τρίποντα. Ούκιτς σουτάρει για 2. Παπα-Νικολάου στο αμυντικό rebound. 5-42 ακόμα για τρίτη περίοδο. Κλέβει ο Γκίστ, ο οποίος όμως προσκρούει με το κορμί του Παπα-Νικολάου. Οι διαιτητές λένε ότι η μπάλα απλά φεύγει εκτός παρκέ. Δεν χρεώθηκε κάποιος παίκτης με φάουλ σε αυτή τη φάση. Κλέβει εδώ ο Γκίστ, χωρίς να μπορούμε να το δούμε και τόσο καλά από αυτή την κάμερα, διότι κάθονται στην πρώτη-πρώτη σειρά θεατές, φίλοι του Ολυμπιακού. Πρίντεζης θέλει και αυτό να σουτάρει για 3. Επιθετικό rebound από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος πετάει την μπάλα τον Μαθιούλης και δέχεται την πρώτη. Παρατήρηση από τον κύριο Καρακατσούνη. Έχει εκνευριστεί ο Παπα-Νικολάου και νωρίτερα με το Λάσμε το έδειξε αυτό. 31-38. Στη θέση του Γιώργου Πρίντεζη, ο Στράτος Περπέρο. Η αλλαγή έχει σκοπό να παίξει με ακόμα πιο χαμηλό σχήμα ο Ολυμπιακός, με 4 Παπα-Νικολάου. Για να το δούμε αυτό. Ή με το Στράτο τον Περπέρογλου. Πανούλης για τον Πάουελ. Ο Πάουελ θέλει να πείσει την μπάλα με κάτι σαν κάρφωμα. Έχω την εντύπωση ότι αμφιταλαντεύτηκε και τώρα στην επόμενη φάση το καταπληκτικό κάρφωμα από τον James, από τον Στεφάν Λάσμε. 31-40. Τρομερό το κάρφωμα από τον Λάσμε. 31-40. Κατσίβελης προσποιείται, πασάρει για τον Πάουελ. Ο Πάουελ από ένα αγαπημένο του σημείο δεν θα μπορέσει. Το σκορ παραμένει 31-40. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο θεαματικός και πιο ουσιαστικός. Ο Γκίστ θα ξανακαρφώσει με δύναμη και τραντάζει εκ νέου την μπασκέτα του Ολυμπιακού. Πάει να κλέψει ο Κάρι. Μπερδεμένος ο Ολυμπιακός. Κλέβει ο Διαμαντίδης.
31-42. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ νευρικότητα. Έχει φάει πολλά καλάθια μέσα από το ζωγραφιστό, από τους ψηλούς. Και υπολείπεται σε ψυχολογία αυτή τη στιγμή. Θέλει ηρεμία. Γι' αυτό νομίζω πρέπει να ζήτησε time out. Υπάρχει time out. Τηλεοπτικό. 4,5 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. 31-42. Εδώ θα είμαστε και πάλι σε πολύ λίγο. Πόνος στους μύες και στις αρθρώσεις? Ναπροζίν Gel. Τοπικό αναλγητικό αντιφλεγμονώδες. Στοχεύει στον πόνο, δρά στον πόνο. Ναπροζίν Gel. Απελευθερώνει τις κινήσεις σας. Απόλαυσε αυθεντικές καλοκαιρινές στιγμές με παρέα και τάβλη. Μπες τώρα στη σελίδα του Ούζου Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου στο Facebook. Στην οικογένειά μας φροντίζουμε ένας τον άλλον. Τα παιδιά μου. Τα φρόντισα πολύ. Και τώρα κι αυτά φροντίζουν για όλα. Και καπρέζε μοτσαρέλα. Να σπρέτ. Το cheesecake θα το κάνω εγώ. Ελάτε, ποικιλία τη ρόλο. Όλα με χαμηλά λιπαρά. Σήμερα όλοι φροντίζουμε τη διατροφή μας. Σε κάθε γενιά η φροντίδα έχει το δικό της όνομα. Τη ρόλο. Φροντίδα που κερδίζει χαμόγελα. Εδώ είμαστε και πάλι στο σεφ. Με απανωτά καρφώματα και πολύ θέαμα, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 11-42-31. Πάμε στον πάγκο του Ολυμπιακού, διότι είμαστε σίγουροι Κώστας Κουλά, ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν πρέπει να είναι καθόλου ευχαριστημένος. Καταρχήν, ο Γιώργος Μπαρτζόκας χαμηλώνει ακόμα περισσότερο σχήμα. Βάζει το Χάινς στην θέση 5. Θέλει να κυνηγήσουν οι παίκτες τους μπάλες. Θέλει να μαζέψουν τα αμυντικά rebound. Βέβαια, εδώ κάτι ρισκάρεις, κάτι χάνεις. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στα pick and roll του Παναθηναϊκού. Αλλά θέλει οι παίκτες καταρχήν και πρώτα απ' όλα να ηρεμήσουν. Να κάνουν το παιχνίδι τους, όπως είπε, να μην ασχολούνται με τα γύρω-γύρω και να ηρεμήσουν να κάνουν το παιχνίδι τους. Ο Κιστ έχει στην πλάτη του Παπα-Νικολάου. Ο Λάς με χάνει προς τη μήνα, το διορθώνει ο Διαμαντίδης. Ο Διαμαντίδης φτάνει μέχρι το καλάθι. Βρήκε ένα κενό μπροστά του, διότι οι αμυνόμενοι του Ολυμπιακού εκτίμησαν ότι θέλει να πασάρει, αλλά εκτέλεσε μόνος του. 31-44 από το Διαμαντίδη, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του στο σημερινό ντέρμπι. Μιχάλη Πέτκοφ, τι υπόθηκε από τον Αργύρη Πετουλάκη? Να συνεχίζουν να είναι πιεστικοί στην άμυνα. Ναι, ο Βασίλης Πανούς θα κάνει το 33-44. Να συνεχίζουν να είναι πιεστικοί στην άμυνα, να μιλάνε μεταξύ τους, να έχουν καλές συνεργασίες και στην επίθεση. Ζήτησα από τον Δημήτρη Διαμαντίδη να παίζει πικ εν ρολ με τον Λάσμε και οι υπόλοιποι παίκτες να είναι ανοιχτά στις γωνίες. Ενώ εδώ ο Λάσμε δεν θα καταφέρει να καρφώσει την μπάλα. Οι υπόλοιποι να είναι στις γωνίες για κάποια πάσα και ελεύθερο σουτ. Ο Λούκας για τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου κλείνεται από δύο παίκτες. Προλαβαίνει και δίνει στον Περπέρογλου. Ο Λούκας σουτάρει για τρεις. Αμυντικό rebound από τον Κάρι. Φαίνεται να χτυπάει και λίγο στο πρόσωπο ο Αμερικανός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σουτάρει με 15% στα τρίποντα, 3-20. Βλέπουμε εδώ τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Και τώρα την φάση με το rebound, το αμυντικό από τον Κάρι. Υπάρχει time out. Μικρή διακοπή και θα είμαστε σε πολύ λίγο στο σεφ. Εδώ είμαστε και πάλι στο σεφ, κυρίες και κύριοι. Πρώτος τελικός της Α1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 33-44. Οι πράσινοι, οι οποίοι δεν έχουν χάσει ποτέ το προβάδισμα. Εκτός από το 2-1 στο ξεκίνημα. Έναν πολύ καλό Γκίστ, ο οποίος έχει σκοράρει τους 7 από τους 10 πόντους στην τρίτη περίοδο. Οι πράσινοι βρίσκουν λύσεις μέσα από πολλά πρόσωπα. Έχουν βγάλει καρφώματα και έχουν παραλιάσει την άμυνα του Ολυμπιακού αρκετές φορές. Βρίσκουν τρίποντο 36%, 5-14, 15% Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι σημαντική η διαφορά. Σου είπα, είναι καθαρά θέμα νευρικότητας και επιλογών. Ο Ολυμπιακός είναι νευρικός. Δεν έχει ηρεμία στο παιχνίδι και υπομονή. Είναι πολύ σε πολύ ένταση, σε πολύ πίεση. Ραμέλ Κάρι στη γραμμή για να εκτελέσει 2-2. Ένα τρίποντο έχει πάρει ο Αμερικανός. Είπαμε ότι είναι παίκτης οικονομίας. 33-46. Σπανούλης. Μπροστά του έχει βγει τώρα και ο Λάσμε. Κλέβει την μπάλα Ματσιούλης.
Ενδιαφέρον αυτό που κάνει ο Πεδουλάκης με το Λάσμε. Έστω και στις περιστροφές να αναλαμβάνει το Σπανούλι. Αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός Ευρωλίγκας. Τώρα θα πάρει την μπάλα χαμηλά για τον Κάρι. Ο Κάρι σταματάει, σουτάρει. 33-48. Η διαφορά για πρώτη φορά σου είναι 15 για τον Παναθηναϊκό, με τον Κάρι να είναι ουσιαστικός παίκτης. Ο Χάιν θα καρφώσει με δύναμη. Κόβει τη διαφορά. 13. Καινούργια επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Διαμαντίδη. Ματσιούλης. Τον επιτηρείο Περπέρογλου. Ματσιούλης για τον Κάρι. Έχει μπροστά το Σπανούλι. Σκρινάριο Λάσμε. Θα πάρει τώρα την μπάλα χαμηλά. Καλή συνεργασία. Στο τρίο πόντο από τον Διαμαντίδη. Επιθετικό rebound από τον Ματσιούλης και φάουλ από τον Σπανούλι. Άρα λοιπόν θα έχει τη δυνατότητα για δύο ελεύθερες βολές, διότι ήταν προσπάθεια για follow από τον Λιθουανό. Να εδώ. Δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Περνά στο παιχνίδι και ο Κετσεβίτσιους για το περιφερειακό σουτ, αλλά και ο Περοάτιτς, ο οποίος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Έχει ανάγκη σκόρ ο Ολυμπιακός, έχει ανάγκη σκόρ. Αν δεν είναι κακή, παρότι έχει καλά ποσοστά ο Παναθηναϊκός, το σκόρ είναι 48 πόντους σε 28 λεπτά. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, μια τέτοια με τον Παναθηναϊκό. Και ξέφυγε τώρα λίγο, έτσι, στα τελευταία 2-3 λεπτά. Θέλει σκόρ ο Ολυμπιακός. Είπαμε ρυθμό και σκόρ. Ο Ματσιούλης με μια ελεύθερη βολή δίνει αέρα. 14 πόντους στον Παναθηναϊκό, 35-49. 7 η πόντη του Λιθουανού και ο Κετσεβίτσιους παρακολουθείται και μαρκάρεται από τον Διαμαντίδη. Δίνει στον Περπέρογλου. 9 δευτερόλεπτα από το 24 του Ολυμπιακού. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο υποδεικνύει ο κύριος Γκόντας. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Στράτος Περπέρογλου. Έχει 5 πόντους μέχρι στιγμής. Δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες. Ήταν καταλυτικός και στα δύο ντέρμπι, και στο ΆΚΑ με 12 πόντους και στο ΣΕΦ με 10. Με πολύ καλή παρουσία και στο Final Four του Λονδίνου για τον Στράτο Περπέρογλου. Η πρώτη βολή όμως βρίσκει σίδερο. Βλέπουμε εδώ τον AC Law απογοητευμένο μαζί με τον Josh Powell. Και η δεύτερη βολή στο σίδερο από τον Περπέρογλου. Ο Ολυμπιακός σουτάρει με 6 στις 10. Ο Παναθηναϊκός 10 στις 14. 60% έναντι 71. Κάρι. Ο Κάρι, ο οποίος έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Πεδουλάκη και μένει στο παρκέ, δίνει στο Σκοτσανίτη. Τον αντιμετωπίζει ο Χάιν. Σουτάρει για 3. Ο Ματσιούλης. Μακρινό το rebound από τον Άντιτς. Ο Σκοπιανός θα πάρει τώρα την μπάλα από καλή θέση δική του. Είναι όμως άστοχος. 3 στα 21 τρίποντα ο Ολυμπιακός. 35-49. Πολύ άστοχο σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τέτοια αστοχία και τέτοια νευρικότητα. Διαμαντίδης για τον Κάρι. Μαρκάρεται από τον Κετσεβίτσιους. Κιστ για τον Σοφοκλή χαμηλά. Εδώ κάνει βήματα. Θα υποδεικνύει πολύ γρήγορα ο Σπύρος Γκόντας. 35-49. Μεγάλη διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα έφτασε και τους 15. 33-48. 2,5 λεπτά πριν από την τρίτη περίοδο. Στο παρκέ περνάει ο Τσατσαρής να βοηθήσει και αυτός με την εμπειρία του. Αλλά και ο Μπράμος στη θέση του Ματσιούλης. Ματσιούλης, ο οποίος αποχαιρετά προς το παρόν το παρκέ με 7 πόντους στο ενεργητικό του. 10 έχει ο Γκίστ. 9 ο Ούκιτς. Είναι η πρώτη σκόρη για τον Παναθηναϊκό. Περπέρογλου για τον Σλούκα. Χάινς. Κλέβει την μπάλα ο Κάρι. Με κέρια αντίδραση αμυντική. Και αφήνει στο Διαμαντίδη. 38 δευτερόλεπτα ακόμα για τρίτη περίοδο. Τσαρσαρίζει για τον Μπράμο. Βγαίνει από τα σκριν ο Κάρι. Θέλει να τροφοδοτήσει τώρα το Σοφοκλή. Είναι μακριά από τη ρακέτα. Καλή άμυνα από τον Άντιτς. Το φάουλ, το οποίο χρεώνεται ο Σκοπιανός, και είναι το πέμπτο φάουλ. Εξηγεί ο κύριος Παναγιώτου ότι έβγαλε το γόνατο αντικανονικά
και χρεώθηκε με το πέμπτο. Δεν ήταν εδώ προσεκτικός. Ο Πέρο Άντιτς έφυγε διαμαρτύρητα από το παρκέ. 35-49. Σκορτσανίτης στη γραμμή. Έχει πάει άλλη μια φορά. Μιας και μιλάμε για γραμμή φιλανθρωπίας, να σημειώσουμε ότι σε συγκεκριμένα σημεία και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας αλλά και του ΟΑΚΑ μεθαύριο το βράδυ μπορεί ο καθένας να φέρνει από τρόφιμα μέχρι φάρμακα μέχρι και ρούχα αν το επιθυμεί, που θα πάνε σε πάρα πολύ καλό σκοπό μέσω των δύο ΚΑΕ, των δύο γηπέδων και της εκκλησίας. Ωραίο είναι να βοηθάει όποιος μπορεί. 35-41. Τρίτο φάλτο είναι ο Τσαρτσαρίς. Σηκώνει το χέρι του ο Τσαρτσαρίς. Τον είδαμε. 35-49. 22 δεύτερα, 8. Έχει επιβάλει πλήρως το ρυθμό του Παναθηναϊκού με αποτέλεσμα να έχει πέσει πάρα πολύ και ο ρυθμός του ντέρμπι. Αυτό ακριβώς. Εκεί που ήθελε. Ναι, αυτό. Δεν αντέδρασε ο Ολυμπιακός με το ξεκίνημα του δεύτερου του χρόνου. Δεν αντέδρασε. Δεν άλλαξε το ρυθμό. Δεν ξεσήκωσε τον κόσμο. Παρότι ο κόσμος συνεχώς είναι κοντά του, δεν είναι η μέρα του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής. Δηλαδή αυτά τα τρία πρώτα δεκάλεπτα είναι πολύ άστοχος και νευρικός. Ο Χάινς εντωμεταξύ σπαθαλά τη δεύτερη βολή. Και στις βολές βλέπεις είναι, και στις επιλογές, αλλά και στα τρίποτα. 58% εντός έδρας και σε τελικό είναι χαμηλό ποσοστό, όπως και το 14% στα τρίποτα. Κάρι. Μπροστά του είναι ο Κετσεβίτσιος, για να δούμε τι θα κάνει ο Αμερικανός. Δεν θα περάσει ανάμεσα. Να δώσει για τον Τσαρτσαρί. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα θα πετάξει την μπάλα. Κοκκινίζει το περίβλημα του ταμπλό. Αν έμπαινε θα μετρούσε. 36-49. Κάπως έτσι κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος. Για να δούμε πώς θα το διαχειριστούν αυτό το συν 13 ο Παναθηναϊκός και το πλην 13 αντίστοιχα ο Ολυμπιακός. Οι απαντήσεις θα δοθούν σε περίπου ένα λεπτό. Όλα έτοιμα στο σεφ για να ξεκινήσει και η τελευταία περίοδος. 36-49. Πάμε γρήγορα στους δύο πάκους. Πρώτα στον πάκο του Ολυμπιακού που βρίσκεται πίσω στο σκορ. Έχουμε 10 λεπτά για να γυρίσει το παιχνίδι. Είπε ο Γιώργος Βαρδόκος που προσπάθησε να τονώσει το ηθικό των παιχνιδιών. Ενώ τώρα ο Πρίτσης μειώνει στις 11. Αυτό που θέλει είναι πίεση από την επαναφορά για τον Ολυμπιακό. Υπομονή στην επίθεση και να κάνουν πολύ δυναμικά τα 4 φάουλ που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός. Περνάει σχετικά εύκολα το κέντρο του γηπέδου ο Παναθηναϊκός. Με τον Κάρι να παίζει τώρα σε θέση point. 38-49. Ούκιτς, Σκορτσανίτης, Τσαρτσαρίς και Μπράμος οι άλλοι τέσσερις. Ο Κάρι, ένα πολύ δύσκολο σουτ. Αμυντικό ριμπάντο από τον Σλούκα μαζί με τον Χάινς, τον Πρίντεζη, τον Κετσεβίτσο και τον Περπέρογλου. Αυτή είναι η πέντε που χρησιμοποιεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θετικό ριμπάντο, εντυπωσιακό από τον Χάινς. Δεν θα μετρήσει το καλάθι. Λέει ο κ. Παναγιώτου. Αναλύεται πολύ ένας γιατρός. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Ξανά εδώ η φάση. Ο Χάινς. Εδώ γίνεται το φάουλ. Νωρίτερα από το καλάθι του Αμερικανού. Έγινε φάουλ στο rebound. Έπεσε κάτω και μετά. Σωστή υπόδειξη από τον ρέφερι. Ο οποίος μπορεί να μην είναι διεθνής. Ο Παναγιώτου. Αλλά δεν έχει πάει άσχημα σήμερα. Όπως και το υπόλοιπο τρίο. 38-49. Πρίντεζης. Μασάρι για το Χάινς. Ο Αμερικανός αστοχή, αλλά ο Περπέρογλου σουτάρει για τρεις. Σίδερο και αυτό. Αμυντικό rebound από το Διαμαντίδη και το φάουλ από τον Γιώργο Πρίντεζη. Έβγαλε τον Κάρι, έβαλε το Διαμαντίδη σαν playmaker τώρα. Πες μας το αυτό, Κώστας Πουλάκη, ενδιαφέρον. Ναι, από μια τεχνική ποινή δέχτηκαν οι φάκοι των δύο ομάδων και τις διαμαρτυρίες νωρίτερα για την φάση που έγινε στο παιχνίδι. Το τρίτο φάουλ από τον Πρίντεζη. 38-49. 8:50 ακόμα για το τέλος του πρώτου τελικού της Α1. Διαμαντίδης. Ο Σλούκας τον κυνηγάει. Βγαίνει και ο Χάινς. Ο Γκίστ.
κλείνεται πολύ αποτελεσματικά από τον Πρίτεζη. Ο Ούκιτς θα πετάξει την μπάλα. Γιατί πέταγμα ήταν αυτό. Καινούργια επίθεση τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει μέσα από την άμυνά του να αντλήσει αυτοπεποίθηση. Και στην επίθεση, Περπέρογλου. Δέχεται φάουλ από τον Μάικ Μπράμο. 38-49. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα για να φτάσουν οι δύο ομάδες στη γραμμή. Το δεύτερο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό, ένα Ολυμπιακός. Σλούκας για τον Χάινς. Όλα αυτά χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στην πεντάδα. Περπέρογλου προσποιείται, δίνει στον Σλούκα. Αυτός πασάρει στο Χάινς παρότι είχε το σουτ. Και ο Αμερικανός θα κερδίσει το φάουλ από τον Στεφάν Λάσμε και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Να εδώ ο Λάσμε προσγόντας. Το χρέωσε με φάουλ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κανείς παίκτης από τον Ολυμπιακό έχει ξεχωρίσει. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς παίκτες που έχουν παίξει αρκετά καλά. Συνεχίζεται η αστοχία σε κρίσιμο σημείο τώρα που χρειάζεται τους πόντους, τις βολές και όλα αυτά ο Ολυμπιακός. Υποβαθμίζεται το ποσοστό του Ολυμπιακού σε 54% και το 38-49 παραμένει. Χάινς, ούτε αυτή μέσα. Ο Χάινς, ο οποίος σουτάρει στο πρωτάθλημα με 63%, έχει σήμερα 25%, μία στις τέσσερις. Ο Διαμαντίδης σουτάρει από πολύ μακριά. Προσπαθεί να τρέξει ο Ολυμπιακός στο transition. Βρίσκει όμως πάντα άμυνα οργανωμένη. Σλούκας για τον Περπέρογλου. Ο Περπέρογλου κάνει μια βόλτα, βγάζει έξω για τον Πρίτεζη. Εξαιρετική άμυνα του Γκίστ με τα πόδια. Σταματάει τον Πρίτεζη. Περπέρογλου για τον Κετσεβίτσιους, ο οποίος θα βρει ένα σουτ δύο πόντων και εμφωτεί. 40-49. Ο Λιθουανός είδε ότι δεν έχει τρίποντο και πήγε προς τα μέσα. 40-49. Εκοφαντικός ο θόρυβος ο Σεφ. Διαμαντίδης για τον Κίστ. Ο Κίστ σουτάρει για τρεις. Αμυντικό rebound από τον Χάινς, ο οποίος θέλει να τριπλάρει μέχρι μέσα, αλλά ξοδεύει μία επίθεση πολύ εύκολα. Το 40-40. Ήταν καθοριστική επίθεση, πολύ καθοριστική για την εξέλιξη του παιχνιδιού. 40-49. Σπρώχτηκε ο Λάσμε από τον Σλούκα. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Το συν 9 παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει time out από τον Αργύρη Πεδουλάκη, από τον Παναθηναϊκό. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε στο ΣΕΦ για τα τελευταία 7 λεπτά του πρώτου τελικού. Εδώ είμαστε και πάλι στο ΣΕΦ και αφού το κάλεσε το time out ο Αργύρης Πεδουλάκης, πάμε στον Μιχάλη Πέτκοφ. Έλα Μιχάλη. Ο Αργύρης Πεδουλάκης πήρε το time out για να καθαρίσει το μυαλό των παικτών του και, να πιστονώσει την ψυχολογία του. Είπε χαρακτηριστικά: τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να δείξουμε πόσο πολύ θέλουμε την νίκη. Θέλουν να έχουν καθαρό μυαλό στην επίθεση, να διαβάζουν την άμυνα του Ολυμπιακού, να τελειώνουν με pick and roll και στην άμυνα να συνεχίζουν να πιέζουν. Πάμε και στον πάγκο του Ολυμπιακού, Κώστα. Ευχαριστημένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας από την άμυνα των παικτών του Ολυμπιακού, αλλά θέλουν να συνεχίσουν την προσπάθεια. Δύσκολο σου τύπο την πίεση του Χάινς για το Διαμαντίδη. Σλούκας δεν θα φτάσει μέχρι μέσα. Πασάρει για το Κετσεβίτσιους. Τώρα θα πάρει το τρίποντο ο Σλούκας. Σίδερο και αυτό. 3 στα 23. 13% για τον Ολυμπιακό. 5 στα 19. 26% για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει αέρα 9 πόντων. Σκρινάρει ο Λάσμε για να περάσει ο Διαμαντίδης. Ο Γκίστ. Πυροβολή από τη γωνία. Χωρίς όμως να βρει στόχο. Το 40-49 παραμένει από τα δύο καλάθια, ένα του Κετσεβίτσιους και ένα του Πρίτεζη, ο οποίος τώρα τροφοδοτήθηκε. Περπέρογλου για τρεις. Βοκάρει και αυτό. 40-49. Το σκορ δεν αλλάζει. Όπως δεν αλλάζει και το momentum. Και βλέπουμε ότι δεν εκμεταλλεύεται ο Ολυμπιακός, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κολλήσει τώρα στο σκορ, έχει μειώσει τη διαφορά στους 9 από τους 14. Δεν έχει πετύχει ούτε ένα καλάθι στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός. Αυτό ακριβώς. Ο Ούκιτς πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό καλάθι χωρίς τη χρήση του ταμπλό, παρά μόνο με το Στεφάνι. 40-51 από τον Ρόκο Λένι Ούκιτς. Ο Κροάτης κάνει καλό παιχνίδι,
Σοβαρό παιχνίδι. Γκετσεβίτσιος από μακριά. Ούτε αυτός. Αμυντικό rebound από το Διαματίδη με τη βοήθεια των block out. 5,5 λεπτά ακόμα για το φινάλε. Πρώτος τελικός Α1. Ζητάει την μπάλα για να αποστάρει τον Γκετσεβίτσιος. Διαβάζοντας το παιχνίδι ο Όκιτς, αλλά η πάσα του είναι λανθασμένη και κλέβει ο Πρεπέρογλου. Φάουλ στο κέντρο του γηπέδου, πανέξυπνο από τον Γκίστ. Σταματάει αυτή η φάση και υπάρχει time out από τον Γιώργο Μπαρτσόκα, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Υπάρχει κίνδυνο στην πορεία. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Σεβαστείτε τους αθλητές μας, σας παρακαλούμε πολύ. Θα διατηρήσουμε την ατμόσφαιρα όπως ήταν πριν. Και πάλι στο σεφ, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας το πήρε πίσω το time out του. Οι cheerleader βιάστηκαν να μπουν στο παρκέ για να κάνουν το νούμερό τους. 40-51, σχεδόν στα μισά της τελευταίας περίοδου. Υπάρχουν παρενέσεις από τον εκπονητή του γηπέδου να παραμείνουν ήρεμοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, διότι υπάρχει ολόκληρη σειρά παιχνιδιών και δεν είναι ένας μονός τελικός. Ο Χάινς θα συγκρουστεί με τον αντίπαλό του. Δεύτερη προσπάθεια από τον Αμερικανό. Και εδώ υπάρχει φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Κάιλ Χάινς, αγκαλιάζοντας τον Τσαρτσαρί. Για να δούμε και πάλι τη φάση. Εδώ προσκρούει με το Διαματίδη. Κάθετη άμυνα του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Ο Χάινς είχε την ευκαιρία να σκοράρει. Και τώρα υποπίπτει στο τέταρτο φάουλ ο Αμερικανός. Ο Παναθηναϊκός έχει κλειδώσει τον Ολυμπιακό. Παίζοντας πάρα πολύ καλή άμυνα, αλλά σε συνδυασμό και τη φοβερή αστοχία του Ολυμπιακού, 12% στα τρίποντα, 3 στα 25. Ενώ ο Παναθηναϊκός σουτάρει με 25%, 5 στα 20. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Δεν έχει τίποτα φοβερό ποσοστό ο Παναθηναϊκός. Αυτός είναι πιο ήρεμος και φτάνει στο καλάθι και με άλλους τρόπους. Και έχει και περισσότερα λάθη ο Παναθηναϊκός, 15-11. Αυτός έχει περισσότερες λύσεις. Ο Μπράμο σουτάρει από μακριά και φτωχή. 40-54 από τον Μάικ Μπράμο, ο οποίος είναι ψύχρεμος και από τη γωνία δίνει αέρα 14 πόντων στον Παναθηναϊκό. Ούτε τώρα ο Ολυμπιακός μπορεί να πετύχει καλάθι. 4,5 λεπτά ακόμα για το φινάλε του πρώτου τελικού. Τσαρτσαρίς αποχωρεί με πέμπτο φάουλ, όπως έκανε αρκετά νωρίτερα ο Πέρο Άντιτς. Και αυτός δεν πρόλαβε να μπει στο παιχνίδι, έκανε πολύ γρήγορα φάουλ. Τσαρτσαρίς έπαιξε μόλις 3,5 λεπτά. Είχε προφανώς αυτό το ρόλο από τον Αργύρη Πεδουλάκη. Έκανε πολύ γρήγορα τα 5 φάουλ του. Σπανούλης έχει πάρα πολύ ώρα να σκοράρει. Στα πρώτα 5,5 λεπτά της τελευταίας περιόδου δεν έχει σκοράρει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Παραμένει ο πρώτος σκόρερ όμως του Ολυμπιακού, έτσι. Και εδώ αγώνα. Ακριβώς. Έχει 11, όσους δηλαδή και ο Ούκιτς. Και μπορεί να γίνουν 12. Έχει 2 λάθη, 3 ασίστ. 6 κερδισμένα φάουλ. Η δεύτερη βολή του. Σίδερο και έξω. Παλεύουν για το rebound. Ο Σερματίνη μαζί με τον Γκίστ. Αλλά ο Ούκιτς κλέβει. Και το 41-54 δεν αλλάζει. 4 και 20 ακόμα για το φινάλε. Ο Σερματίνη βγαίνει στα heads out για να σταματήσει το Διαματίδη. Και χρεώνεται με φάουλ ο Γεωργιανός Έντερ. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Ήταν το τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Μπράμος για το Διαμαντίδη. Έχει από πίσω του Κατσίβελη. Με τα χέρια του Κατσίβελης θέλησε να παίξει άμυνα τον αρχηγό του Παναθηναϊκού και τον οδηγεί στη γραμμή. Παναθηναϊκός, ο οποίος προηγήθηκε και με 15. Βλέπουμε εδώ την συζήτηση του πάντα ευγενούς Δημήτρη Κατσίβελη απέναντι στον Χαράλαμπο Καρακατσούνη, τον δεύτερο ρέφερη. Το Διαμαντίδη στη γραμμή. 41-55. Διαμαντίδης, ο οποίος ο τρίτος του πόντος είναι. Ένα μπάσιμο που έβαλε και έχει κατεβάσει 6 rebound. Έχει κάνει 5 λάθη, 2 assist, 2 κλεψίματα από τον αρχηγό
του Παναθηναϊκού και μία τάπα με την οποία έφτασε στις 241-56 από το Διαμαντίδη, ο οποίος έχει τώρα 4 πόντους. Ο Παπα-Νικολάου έχει πέσει και η ψυχολογία των παιχνών του Ολυμπιακού. Για να δούμε τι θα κάνει ο Κατσίβελης. Αμυντικό rebound από τον Μπράμο. 3 στα 26 τα τρίποντα του Ολυμπιακού. 12%. Διαμαντίδης. Παναθηναϊκός, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει ό,τι πριν από λίγες ώρες η San Antonio Spurs στο NBA, στην έδρα των Miami Heat. Τρίποντα από τον Μπράμο, 41-59, από τον Mike Μπράμο, ο οποίος προφανώς μπήκε στο παρκέ με τέτοιου είδους εντολές από τον Πεδουλάκη. Τρίποντα από τον Σπανούλη, airball. Ο Παναθηναϊκός οδεύει προς μια επιβλητική νίκη. Όμως ακόμα υπάρχουν 3,5 λεπτά. Time out από τον Ολυμπιακό. Σε λίγο και πάλι μαζί. Βλέπουμε εδώ τα δεκάλεπτα. 11-19, 11-12, 14-18 και 5-10 ως τώρα. Σε όλα αυτά τα δεκάλεπτα κυρίαρχος είναι ο Παναθηναϊκός. Στον πρώτο τελικό της Α1 έχει δρόμο η δουλειά, που λένε. 41-59. Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποθεώνουν τους παίκτες του Μπαρτζόκα, αναγνωρίζοντας αυτό ακριβώς. Και εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Γκίστ. Έσπρωξε τον Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχει λόγος να χαλάσουν τις καρδιές τους οι παίκτες. Υπάρχει ένταση. Εδώ το φάουλ και πάλι από τον James Gist, τον Παπα-Νικολάου. Τρία λεπτά και 11 δεύτερα. Αποθεώνονται οι πρωταθλητές Ευρώπης από τους ερυθρόλεπτους οπαδούς. 41-59. Ο Παπα-Νικολάου θέλει να φτάσει μέχρι μέσα. Πάσα στο Σερμαντίνι, νωρίτερα όμως έγινε φάουλ, που υποδεικνύει ο κύριος Παναγιώτου, ο τρίτος ρέφερι. Φίλαθλοι μας, δεν χρειάζεται. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Δεν υπάρχει λόγος κανένα. Το προφανές, λέει ο εκφωνητής, ότι υπάρχουν και άλλοι αγώνες. Το σίγουρο είναι ότι το δεύτερο μάτς θα γίνει την Κυριακή το βράδυ στις 9, μετάδοση από την ΕΤ αυτή τη φορά. Το σκορ παραμένει αναλύωτο. Τώρα αλλάζει με τη δεύτερη βολή του Παπα-Νικολάου. Είναι αυτό που έλεγε ο Γιώργος Καλαφατάκης νωρίτερα, ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ άστοχος και στις βολές. Με 50%. 9-18. Σε τέτοιο παιχνίδι στην έδρα σου με τον Παναθηναϊκό είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Είναι πολύ εκνευρισμένοι. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα σήμερα του Ολυμπιακού. Όσο περνούσε η ώρα, και αυτό ήταν το μυστικό, αυτό είπα το πρωί στο site του ΣΕΠ. Είπα ότι το παιχνίδι αυτό, και επειδή είναι και πρώτο και επειδή είναι μεταξύ του Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, θέλει, στηρίζεται περισσότερο στην πνευματική και την ψυχολογική προετοιμασία. Πόσο καλά προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά. Ορθά νύχτη βρέθηκε η άμυνα του Ολυμπιακού και κάρφωσε ο Λάσμε, όπως είδαμε. 42-61. Αυτό το πλην 19 ή συν 19 για τον Παναθηναϊκό είναι η μεγαλύτερη διαφορά από το ξεκίνημα και μία από τις μεγαλύτερες διαφορές σε τελικούς αυτού του επίπεδου μεταξύ δύο σπουδαίων ομάδων. Σλούκας θα βγάλει για τον Πρίντεζη. Να το τρίποντο από τον Πρίντεζη. Αρκετά αργά αυτό το μακρινό σουτ. 45-61 από τον Πρίντεζη. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου τελικού. 45-61, είναι λογικό, όπως έκανε βέβαια και στα υπόλοιπα 38 λεπτά ο Παναθηναϊκός, να παίζει και με το ρολόι. Ο Ούκιτς θέλει να φτάσει μέχρι μέσα. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Υπάρχει τρομερή συγκέντρωση στο πράσινο στρατόπεδο. Τρομερή απογοήτευση στους ερυθρόλευκους. Φυσιολογικό
Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε νωρίτερα με 19 πόντους. Αποσύρεται ο Διαμαντίδης. Αποσύρεται και ο Σπανούλης. Νομίζω ότι με αυτές τις δύο κινήσεις οι δύο προπονητές βάζουν ένα τέλος στο σημερινό παιχνίδι. Έχει δρόμο. Στο σημερινό παιχνίδι. Ναι, ναι, έχει δρόμο τώρα και το πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις, ψυχολογία, ηρεμία, ανασύνταξη και η μεν και η δε. Σαφώς. Διότι όπως ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να διαχειριστεί ένα τεράστιο πρέπει σήμερα, άλλο τόσο μεγάλο είναι το πρέπει που χρειάζεται να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός μεθαύριο το βράδυ. Σλούκας. Το high post σουτάρι. Καινούργια επίθεση τον Ολυμπιακό. Από το ίδιο σημείο σχεδόν ο Σλούκας μειώνει 47-62. Ο Σλούκας ο οποίος έχει 5 πόντους όλους και όλους, με 1 στα 6 τρίποντα, 1 στα 3 δίποντα, 2 στα 9 σουτ, πολύ φτωχό ποσοστό, 3 στα 10 σουτ έχει ο Σπανούλης. Και ο άλλος περιφερειακός 0 στα 4 ο Κατσίβελης. Μεγάλο το πρόβλημα που δημιούργησε η ασθένεια του Λό, ο οποίος απλά βρίσκεται στη δωδεκάδα για να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του παρά για να αγωνιστεί από ό,τι φαίνεται. Goal foul από τον Κατσίβελη. 49-62. Ένα λεπτό ακόμα και τρία δεύτερα για να τελειώσει ο πρώτος τελικός. Ναι, εδώ τώρα απελευθερώθηκαν λίγο, έφυγε η πίεση και το άγχος, γι' αυτό είναι πιο... Ο Κατσίβελης μάλιστα ανοίγει τώρα το λογαριασμό του, πετυχαίνοντας τους δύο πρώτους πόντους του. Το σκορ δεν αλλάζει, 49-62. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, κυρίες και κύριοι, εδώ και 7 δευτερόλεπτα. Διαμαντίδης. Μπροστά του είναι ο Κατσίβελης. Πιθανώς θα το δούμε αυτό το ντουέτο και μεθαύριο το βράδυ. Διαμαντίδης με τον Νούκιτς. Ο Ματσιούλης ο τώρα από μακριά. Μισό λεπτό ακόμα για να τελειώσει ο πρώτος τελικός. Παπα-Νικολάου για τρεις. Ούτε τώρα Παπα-Νικολάου. Σουτάρει με ένα στα 4 τρίποντα. Και ο Ολυμπιακός συνολικά με 4 στα 29. Παναθηναϊκός σουτάρει με 7 στα 23. Τα δύο τρίποντα από τον Μπράμο έγιναν οριστικά την πλάστικα υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο οποίος όμως coach, αυτό που είπατε, ότι και χωρίς τα τρίποντα έβρισκε λύσεις. Κυρίως με τα καρφώματά του. Το κυβερνήσιμο είχε λύσει μέσα το καλάθι, είχε περισσότερη υπομονή, έψαξε την έξτρα πάσα. Και είναι προφανές ότι στο επίπεδο της front line ο Παναθηναϊκός κέρδισε σήμερα κατά κράτος τον Ολυμπιακό. Ο Χάρη φτάνει μέχρι μέσα 49-64. Ο Σλούκας θα πετάξει για τον Πρίντεζη, θα μετρήσει το καλάθι. 9 δέκατα απομένουν, 9 δέκατα για να ολοκληρωθεί ο πρώτος τελικός. Και τώρα τελειώνει 51-64, είναι το τελικό σκορ, κυρίες και κύριοι. Οι παίκτες των δύο ομάδων, αν εξαιρέσουμε τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι λίγο εκνευρισμένος, και κανένα δυο από τους πράσινους, τα λένε ήρεμα σε κόσμιο ύφος. Δεν υπάρχει λόγος να τα χαλάσουν τώρα. Η σειρά έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Ο Παναθηναϊκός σπάει την έδρα του Ολυμπιακού. Κάνει το 1-0 στη σειρά. Όπως λέγαμε στο πρόλογο της μετάδοσης, όποιος κερδίζει το πρώτο μάτς στη σειρά των τελικών στα 12 μεταξύ του ζευγάρια, κατά 83% παίρνει το τίτλο. Όμως ο Ολυμπιακός είναι μια τεράστια ομάδα, όπως και ο Παναθηναϊκός, και προαναγγέλλονται μεγάλα παιχνίδια στη συνέχεια. Το χειροκρότημα του κόσμου σε μια τέτοια ήττα μέσα στην έδρα σου από τον Παναθηναϊκό σημαίνει πολλά για τον κόσμο του Ολυμπιακού και για την ομάδα. Φυσικά, διότι έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες και οι συμπεριφορές απέναντι στις ομάδες στα περισσότερα γήπεδα. Ο Παναθηναϊκός το κέρδισε αυτό το πράγμα με τους τίτλους, το κέρδισε όμως, όπως βλέπεις coach, και ο Ολυμπιακός με τις δύο Ευρωλίγες και με το περσινό πρωτάθλημα. Και αυτό στον άλλο που να καταλάβουν όλοι ότι είναι παιχνίδι, είναι θέαμα.
Μπορεί να είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μπορεί να είναι πολλά, αλλά είναι θέμα. Να κάνουμε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο στο σεφ για την αποφώνηση. Και πάλι στο σεφ, το οποίο αδειάζει σιγά σιγά. Ο Παναθηναϊκός έκανε το break, έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού για τέταρτη φορά μετά το 99, το 2009 και το 2011. Αυτό βέβαια δεν ισοδυναμεί με πρωτάθλημα, αλλά όπως είπαμε, κατά μεγάλο ποσοστό αυτός που παίρνει το πρώτο μάτς αναδεικνύεται, στέφεται πρωταθλητής. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη είναι μια τεράστια ομάδα, θα αντιδράσει και αυτό είναι βέβαιο. Το δεύτερο μάτς αναμένεται με ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον, διότι μπορούμε να πούμε, Γιώργο Καλαφατάκη, ότι πάντα ο πρώτος τελικός είναι και λίγο αναγνωριστικός, όσο και αν γνωρίζονται τόσο καλά οι δύο ομάδες. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά θεωρώ ότι έχει δρόμο ακόμα. Βεβαίως και έχει δρόμο. Εγώ δεν πιστεύω πολύ στις παραδόσεις και σε όλα αυτά. Είναι ήταν σήμερα ένα κακό βράδυ για τον Ολυμπιακό και ένα πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό. Τώρα το άγχος και η πίεση πάει στην Κυριακή. Αλλάζει. Πήρε το προβάδισμα σπάζοντας την έδρα ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει πάρα πολύ δρόμο. Είναι με το ίδιο σκεπτικό. Πιστεύω θα μπει και ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι στη συνέχεια. Θέλει λοιπόν σωστή διαχείριση και από τους δύο προπονητές για το πώς θα αντιμετωπίσουν το παιχνίδι. Αυτό που σήμερα μας δείχνουν οι αριθμοί, βλέπουμε ότι όντως ο Παναθηναϊκός επικράτησε δίκαια. Μόνο στα λάθη ήταν χειρότερος από ότι ο Ολυμπιακός, και στα rebound βλέπουμε και στα κλεψίματα και στα block, στις βολές, στα δίποτα, στα τρίποτα, κυριάρχησε σε όλες τις κατηγορίες. Γιατί διαχείρισε το match έχοντας ήδη, όχι το φαβορί, ήταν το outsider. Ήρθε εδώ μέσα με το βάρος ότι και να χάσουμε, το πιθανότερο να κερδίσει ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι? Αυτό διαχειρίστηκε καλύτερα. Η πίεση πήγε στο γηπεδούχο. Ήταν πολύ άστοχος και πολύ νευρικός ο Ολυμπιακός. Δεν βρήκε λύσεις και ήρθε ένα φυσιολογικό, πιστεύω, αποτέλεσμα στο τέλος. Αλλά είναι, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι και έχουμε ακόμα στη συνέχεια πάρα πολλά. Το δεύτερο μάτς, κυρίες και κύριοι, θα γίνει μεθαύριο το βράδυ, Κυριακή, στο ΟΑΚΑ. 9 μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΤ και ραδιοφωνική από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα τα ξαναπούμε σε δύο βράδια. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει τον Ολυμπιακό σήμερα πιστικά, καθαρά, 64-51, έκανε το 1-0 και η σειρά συνεχίζεται. Από τον Γιώργο Καλαφατάκη που ήταν στο σχολιασμό του παιχνιδιού, τον ευχαριστούμε θερμά. Από τους δύο συναδέλφους στον αγωνιστικό χώρο, τον Μιχάλη Πέτκοφ στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τον Κώστα Σκουλά στον πάγκο του Ολυμπιακού, από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση και τον Κώστα Σωτηρίου που ήταν στην περιγραφή, κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ, γεια χαρά.